Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, με τον Βασίλη Καβαδία να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά είναι αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, όπως είναι φυσιολογικό, στον απόϊχο του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στον απόϊχο της αναμέτρησης της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Το τελικό 1-1, η ανάλυση του παιχνιδιού, το οποίο θα κάνουμε και θα σχολιάσουμε μαζί και με εσάς μετά τις 6 που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Νομίζω ότι σήμερα το θέλετε ίσως περισσότερο από άλλες φορές. Όντας ικανοποιημένοι αρκετά από αυτό το οποίο είδατε από την ομάδα του Σάββα Παντελίδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και έναν Άρη που έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται απογοητευμένος που δεν κατάφερε να φύγει από την έδρα του ΠΑΟΚ με την νίκη. Μια ισοπαλία που φέρνει κέρδη για την ομάδα, όχι τόσο βαθμολογικά νομίζω, αλλά άλλου είδους κέρδη, τα οποία βέβαια πρέπει να εκμεταλλευτεί. Αλλάζει πολύ την ψυχολογία της, αλλάζει το στάτους της στο αγωνιστικό. Ήταν νομίζω το παιχνίδι της Τούμπας η σφραγίδα που μπήκε στην αγωνιστική μετάλλαξη του Άρη το τελευταίο διάστημα και τον στέλνει με φόρα, για να το θέσω έτσι λίγο λαϊκά, στο δεύτερο ντέρμπι της σειράς των αγώνων που έχει να δώσει ο Άρης μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στο κλάν της Βικελίδης, όπου νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει ο Άρης μέχρι το φινάλε της σεζόν για να πάρει την πρώτη του νίκη φέτος σε ντέρμπι. Μια νίκη που κάλλιστα θα μπορούσε να πάρει χθες, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Μια νίκη που την άξιζε βάσει της εικόνας που παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στη μεγαλύτερη διάρκεια του χθεσινού παιχνιδιού. Μια νίκη την οποία θα ψάξει πλέον στο μάτς του ερχόμενου Σαββάτου με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, σχόλιο, τοποθέτηση, ερώτηση, ό,τι θέλετε εσείς. Με το χθεσινό παιχνίδι φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μέχρι τις 6 θα πάμε μηνυματικώς και μετά τις 6 θα ανοίξουμε καλώς εικόνα των πραγμάτων και τις τηλεφωνικές γραμμές, για να δώσουμε σε εσάς το λόγο, για να ακούσουμε από εσάς πώς είδατε το χθεσινό ντέρμπι της Τούμπας. Πριν πάμε στα τουάρι, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων που είχαμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για την 22η αγωνιστική, που ολοκληρώνεται σήμερα με δύο παιχνίδια. Το ένα πρέπει να έχει ξεκινήσει κιόλας. Το βάλουμε, Βασίλη Καβάδια, πιστεύεις? Τον Ολυμπιακό με τον Όφη. Είναι ήδη συντονισμένο. Ωραία, άρα πρέπει να ρυθμίσουμε το κανάλι. Αν κάποιος ήταν εδώ πέρα, σημά μου, και ήταν και πιο κοντά στη τηλεόραση, θα μπορούσε αυτός να ρυθμίσει το κανάλι. Αλλά για μία ακόμη φορά δεν είναι μέσα στο στούντιο όταν ξεκινάει η εκπομπή. Αλλά σήμερα τον δικαιολογώ, γιατί έχει σοβαρή δουλειά. Θα έρθει σε λίγο Χρήστανος, από λεπτό σε λεπτό τον αναμένουμε στο στούντιο του Ραδιομεγάρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Αποτελέσματα που ευνοούν τον Άρη κάποια εξ αυτών και αυτά τα οποία περίμενε. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος 1-1. Το πρώτο αποτέλεσμα που ευνοεί την ομάδα του Παντελίδη, η οποία διατηρεί αυτή τη διαφορά των 6 βαθμών από τον Ατρόμητο, τον οποίο υποδέχεται στο δεύτερο γύρο ο Κλεάνθης Βικελίδης. Το Ατρόμητος έχει και δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Λοιπόν, ΑΕΚ Απόλλωνος Σμύρνης 2-1 στο ΆΚΑ, όπου λίγο έλειψε ο ΑΕΚ να πάρει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μια πινακίδα πάντως την πήρε σίγουρα από ό,τι πήρε το μάτι μου. Η ΑΕΚ την οποία υποδέχεται ο ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-0. Ήταν εκτός προγράμματος, θα λέγαμε, για τον Παναθηναϊκό, που δικαιώνει όσους λέγανε ότι ήταν φούσκα που θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή και δεν θα άντεχε μέχρι το φινάλε, με τον τρόπο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και με τον βαθμό που ο Άρης ξεφύγει στους 3 βαθμούς από τους πράσινους, τους οποίους θα αντιμετωπίζει στην Αθήνα σε λίγες αγωνιστικές. Ξάνθη Λεβαδιακός σε 2 δόσεις, 0-1 η ομάδα του Κομπότη, που δικαιώνει τον Χρήστανο Τσαλτίδη, ο οποίος είχε προβλέψει τον ντεμαράζ των Βιωτών, να τα λέμε κι αυτά. Όπως επίσης δικαιώθηκε για κάτι άλλο ο Χρήστανος, που δεν ξέρω αν το θυμάται, θα το θυμίσω εγώ όταν θα έρθω στο στούντιο με το καλό. Παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε το Σάββατο, διακόπησε 23 λεπτό λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στα πηγάδια, σε σημείο που κουνιότανε ο πυλώνας του ενός προβολέα του γηπέδου. Λαμία Λάρισα 2-1, νίκη ανάσα για την ομάδα του Χάβου, η οποία πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής στην κατηγορία.
ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της αγωνιστικής στο γήπεδο της Τούμπας 1-1. Παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά μετά από τις 5.30. Και σήμερα τα δύο παιχνίδια που κλείνουν την αγωνιστική, Ολυμπιακός Όφη, στο 0-0 αυτή τη στιγμή μιλάμε, και στις 7 Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα, ένα παιχνίδι που επίσης ψιλοαπασχολεί τον Άρη, έχοντας μια απόσταση 7 βαθμών από τον Πανετολικό, που θέλει να εξαντλήσει και τις τελευταίες ελπίδες όσον αφορά την... και την έκτη και την πέμπτη θέση, απέναντι σε ένα ΠΑΣ Γιάννενα που καίγεται για βαθμούς και δική μου γνώμη είναι ότι θα κάνει τη ζημιά εκτός από πρόοπτου στην ομάδα του Τραϊανού Δέλα. Εν τω μεταξύ, όλοι πήγαν χθες με σκουφάκια Λουτσέσκου, έτσι. Το έχει πάρει χαμπάρι. Και ο Παπαδόπουλος πήγε με παλτό Παντελίδη. Δεν χάνει αυτό το παλτό, φίλε. Εξαιρετικό, αίτητο είναι. Και δεν θα το βγάλει ποτέ. Θα φτάσουμε καλοκαίρι δηλαδή, θα φτάσουμε αρχές Μαΐου που τελειώνει το πρωτάθλημα και ακόμα θα το φοράει. Και καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε. Ο προπονητής του Άρη, ο οποίος νομίζω ότι βάσει της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια και των αποτελεσμάτων που έχει φέρει, χθες νομίζω ότι πρέπει να σταθούν περισσότερο στην εικόνα, δικαιώνεται για αυτό το οποίο είχε πει μετά το Λεβαδιακό, ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας μέσα στο επόμενο διάστημα. Έχοντας στάσει με το ένα πόδι συνέξοδο, βέβαια, Παντελίδης εκείνες τις ημέρες, δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε συγγνώμη. Σίγουρα το ότι δικαιώνεται είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Γύρισε το κλίμα κι αυτός, πάντα μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ποτέ ούτε μόνοι τους παίχτες, ούτε μόνος του προπονητής αλλάζουν μια κατάσταση. Χρειάζεται να συνεργαστούν, να συνδυαστούν και οι δύο για να βγει κάτι καλό, όπως και γίνεται στις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα να του πούμε συγγνώμη. Εντάξει, τα λάθη τα οποία είχε κάνει ο Παντελίδης μέχρι τότε και τις ευθύνες που έφερε, τις καταγράψαμε και δεν αλλάζουν. Παρά την εικόνα του Άρη στα τελευταία μάτς και των αποτελεσμάτων που παίρνει και της παρουσίας του στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι άλλαξε και αυτό το κλίμα και προς την ομάδα και προς το πρόσωπό του, αφού αρχίζει να αποκτά ξανά αρκετούς υποστηρικτές ο 53χρονος τεχνικός. Και αυτή η αισιοδοξία του τότε μετά τη Λιβαδιά, που χτύπησε λίγο άσχημα, είναι αλήθεια, σαν δήλωση από πλευράς Παντελίδη, σε εκείνο το χρονικό σημείο που είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Έκανε λάθη κι αυτός, έμαθε από τα λάθη του, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς διαχείρισης πίεσης, τα κατάφερε, ανταπεξήλθε και έχει σίγουρα κι αυτός το δικό του σημαντικό μερίδιο για την εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια, με αποκορύφωμα νομίζω την χθεσινή εικόνα του στο ντέρμπι της Τούμπας, και εστιάζω σε αυτό και γιατί είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ομάδας, αλλά πάντα κρίνουμε την κάθε εμφάνιση του Άρη βάσει και του αντιπάλου που έχει μπροστά του, απέναντί του. Συγγνώμη, απέναντί του. Και χθες είχε μια πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μια πολύ διαφημισμένη ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, στο φετινό πρωτάθλημα, την οποία ο Παντελίδης, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές την δέσανε κόμπο. Και το λέω χωρίς να έχω διάθεση να πικάρω τους φίλους μας που αξίδες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος είδε το χθεσινό παιχνίδι το αντιλαμβάνεται. Την αποσυντώνησαν εντελώς, την εγκλώβησαν εντελώς, δεν την άφησαν να κάνει το παιχνίδι της. Και όπως είπε και ο Τσούπα Ακπομ, σε δηλώσεις που δεν πολύ έπαιξαν, είναι αλήθεια, από τα μέσα του ΠΑΟΚ, για ευνόητους λόγους. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχασε χθες απέναντι στον Άρη, και η δήλωση ενός ποδοσφαιριστή που έχει γαλουχηθεί στο εξωτερικό το μυαλό του, το τρόπο παιχνιδιού του, κυρίως όμως το μυαλό του, νομίζω ότι μετράει περισσότερο από άλλες δηλώσεις ποδοσφαιριστών. Το λέει ο Ακπομ συγκεκριμένα, αλλά είπαμε η συγκεκριμένη δήλωση ψιλοπνίγει και ψιλοεξαφανίστηκε, είναι η αλήθεια, από τα μέσα που πρόσκεται στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε από το break, θα πάμε να μιλήσουμε αναλυτικά για το χθεσινό ντέρμπι της Τούμπας, ενώ ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 στο 15ο λεπτό με αντίπαλο τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν πρόλαβα να δω τον σκόρερ, να το δούμε τώρα. Ποιος είναι? Μασούρας το βάλε, ποιος το βάλε, κάτσε. Όχι, ο Γκιγέρμε. Όχι, Γκιγέρμε. Ποιος είναι? Κάτσε να δούμε τώρα ποιος θα έβαλε από πλευράς Ολυμπιακού τον γκολ. Η σέντρα από τα δεξιά που έγινε. Ωραία κίνηση, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. 1-0, ο Ολυμπιακός στον Όφη, ο Ολυμπιακός που άμα κερδίσει σήμερα πλησιάζει στους 7 βαθμούς τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, η σέντρα του Ποντένσε από τα δεξιά, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και το προβάδισμα νωρίς
για τους ερυθρόλευκους, το νούμερο 16 νομίζω ότι είναι ο Μασούρας που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Σωστά, λοιπόν, είδαμε. Πάμε στο break, έχουμε να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε τα ειστήρια για το Άρης ΑΕΚ που είναι ήδη στη διάθεση των φίλων της ομάδας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το περίεργο θα ήταν να τον έβλεπες. Το πέναλτι δεν το λες. Ότι υπήρξε και πέναλτι στη φάση. Τόσο γρήγορα που έγινε, χρήσαν, δεν φάνηκε τώρα. Αλήθεια είναι. Μετά, όταν είδαμε τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχει πιάσει ο Κρέσπο αγκαλιά τον Τιγκίνη και με τα δύο του χέρια και τον κρατάει για να μην πάει κοντά στην μπάλα. Τι είναι αυτή όμως, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή 600 εκατομμύρια μπάτζετ έχετε. Με τον Άρη που θα το ρίχνατε 3, 4, 5, 6, 7 και κλαίτε για τη διαιτησία τώρα, ρε. Είναι δυνατόν. Για το 100% εντωμεταξύ μου στείλει ένα του Τσακίρη, του γνωστού αυτού. Αεκάρχη. Γιώργο Τσακίρη, ναι. Ναι. Έχει βάλει λέει, με μια γραμμή του στο προσωπικό του. Δεν το βάζει στον καζέτα, ρε Τσακίρη. Λοιπόν, που λέει που έχει τη γραμμή. Στον καζέτα δεν το βάζει όμως. Mm. Στο τέτοιο το βάζει. Στο προσωπικό του Facebook. Και τι? Που λέει τέτοιο. Ότι δεν είναι offside. Έχει μια κόκκινη γραμμή. Το κεφάλι λέει του Βαρέλα. Ναι. Ποιο είναι και ο παίχτης. Είναι πιο μπροστά από το πόδι. Και η γραμμή της Νόβα λέει δεν είναι σωστή. Έχουμε άνθρωπο κοντά στον κύριο Τσακίρη. Αν θέλει, μπορώ να το τσεκάρω. Τι να τσεκάρεις ρε φίλε, το πάρουμε, μου το έχουν στείλει ρε φίλε. Τι να, τι. Να το πάρουμε ρε φίλε, να το βάλουμε. Γιατί, τι να βάλεις, να βάλω την άσπρη γραμμή και την κόκκινη γραμμή από πάνω κάτω τον Καραγκιόζη για τα 3 εκατοστά. Ναι αυτό, για τα 3 εκατοστά. Όντως το κεφάλι του Βαρέλα μπροστά. Ναι με αυτή τη γραμμή. Αυτή τη γραμμή. Τα Καραγκιόζηλίκια που κοροϊδεύουμε. Αυτά θα κάνουμε. Είναι αυτό offside, καθαρό πέναλτι καταρχήν. Εκεί είναι όλη η ουσία. Ναι, ρε, παιδιά, αυτό δεν λέγανε και αυτοί με τον Ενρίκε. Εν τω μεταξύ υπάρχει. Το εκπληκτικό το είδα σε δεύτερο βαθμό. Τζανακάκι. Όχι, πιο τζανακάκι. Ρε. Mm. Η φωτογραφία που έχει μπει πρώτα στο Λαμπαοτάρη και μετά την πήρα και εγώ την έβαλα και στο SDNA. Με το πέναλτι. Και είναι η φάση, είναι ακριβώς το ίδιο που λένε οι παοξίδες στο τελικό. Ναι, μεν είναι offside, λέει ο Ενρίκε, αλλά πριν έχει γίνει πέναλτι. Yeah. Φιλέ, άνοιξε τη φωτογραφία. Άνοιξε τη φωτογραφία. Άνοιξε. Live φωτογραφία. Άνοιξε τη. Αυτή. Τι βλέπεις. Τον έχει πιάσει και με τα δύο χέρια. Ναι. Το ένα το έχει περάσει κιόλας μέσα από το χέρι του την κοινή και τον κρατάει, ρε παιδί μου. Τι άλλο βλέπεις στη φωτογραφία. Φίλε, είμαι εκπληκτικός να ξέρεις μερικές φορές. Τρομάζω με τον εαυτό μου. Πώς διακρίνω τη λεπτομέρεια που δεν βλέπει κανένας άλλος. Τον Ενρίκε πίσω. Ναι. Είναι ο Ενρίκε που κοιτάει πίσω, φίλε. Είναι αναπληρωματικό ο Ενρίκε. Ναι, ναι, ναι. Η φάση που λέμε είναι με το πέναλτι του Ενρίκε, τον γκολ του Ενρίκε και το πέναλτι του ΠΑΟΚ. Και πίσω μέσα στη φωτογραφία είναι ο Ενρίκε. Ναι. Ο οποίος προθερμαίνεται. Κι όμως. Το κάρμα. Είναι εκπληκτικό. Το κάρμα. Είναι εκπληκτικό. Είναι ο Ενρίκε μέσα στη φωτογραφία. Ναι, αλλά αφού θέλουμε ξένους διαιτητές. Θέλουμε ξένους διαιτητές. Λοιπόν, ο ξένος διαιτητής, λοιπόν, φίλε, έπρεπε να αποβάλει το μάτος σε δύο περιπτώσεις. Δεν έδωσε καθαρό πέναλτι στον Άρη. Είναι αστειότητες. Είναι αστειότητες τα όσα λέγονται περί πέναλτι στον Πίσεσβαρ. Θα μου πεις εδώ βγαίνει ο Κάκος, ο οποίος βέβαια παίρνει ένα μισθό. Είναι φυσιολογικό άνθρωπος. Mm. Όταν λαμβάνεις ένα μισθό, να έχεις και. Την ανάλογη συμπεριφορά. Έτσι. Καλά, εντάξει με το πέναλτι στον Μπίσεσβαρ. Κάτσε εδώ γιατί έχω μήνυμα από τη Στέλλα. Ναι. Οι ίδιοι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ μόλις είδαν τη φάση στο replay λέγανε ότι δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην οικογένεια Χαρινά, στο πιο διάσημο μπιφτέκι της ελληνικής επικράτειας. Μπιφτεκάρα. Έτοιμος Ολυμπιακός, ναι, παράλληλο. Μπιφτεκάρα, την οποία πρέπει να περάσω να ξαναφάω κάποια στιγμή. Το είχαμε λύσει αυτό. Όλοι είμαστε με αρχοντικό στο Άδενδρο. Μέλη, τι είναι, κανένα δύο εβδομάδε να έχει να πας ή παραπάνω. Ναι, νομίζω την προηγούμενη Κυριακή ήμουν από ό,τι ήμουν. Α, μέλης, πάρα πολύ. Ναι. Και αυτή τη φορά μου άρεσε η Στελίτσα και το κοκορέτσι πάρα πολύ. Διέτης όμως. Κοκορέτσι διέτης. Ναι, δεν έφαγα ψωμί μαζί. Α, εντάξει, οκ. Μόνο κοκορέτσι, μοσχαρίσια τηγανιά. Καλό. Μπιφτεκάρα και εκπληκτικές τηγανιτές πατάτες. Εκεί το παράκανες λίγο. Ναι, έκανα μια υπερβολή εγώ. Mm. Εντάξει, 14 έφαγα. Τις μέτρησες. Ναι. Μάλιστα.
τις πατάτες. 14. Και 14. Από το 1914 μήπως εμπνεύστηκες. Μα γι' αυτό το είπα. Α. Και 14 μπουκές κοκορέτσι. 19 κοκορέτσι, 14 πατάτες. 1914. Να πάτε. Να πάτε όσοι είστε προς τα εκεί, να πάτε. Σαν να πάτε το ποστήρι του Super 3 την περασμένη Παρασκευή που ήταν στις 7 και 14. 19 και 14. Σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό. Θα οργανώσω μια εκδρομή Super 3 στο Άδεδρο. Άδεδρο. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια για το παιχνίδι. Καταρχήν, νομίζω ότι μας εξέθεσε όλους με την απόδοσή του ο Ματίγια. Ήταν εξαιρετικός ο Ισπανός. Εγώ δεν το περίμενα. Αλλά σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ το μαγικό παιχνίδι που κάνει ο Σιώπης. Ρε Κοντέ, πραγματικά γι' αυτό ήρθε στον Άρη. Για τέτοια μάτς ήρθε στον Άρη. Για τέτοια εμφάνιση ήρθε στον Άρη. Γι' αυτό το καλοκαίρι σκιστήκαμε όλοι να λέμε και στον Καρυπίδη και παντού ναι φέρτον, για τέτοιες εμφανίσεις. Ο Σιώπης έχει κάνει... Και έτσι θέλουμε να σε βλέπουμε. Κανόνισε, Κοντέ, κανόνισε να μου είσαι κοκοκό το Σάββατο έχει... ή την άλλη εβδομάδα. Έχει κάνει το καλύτερο. Ούτε παίζει τον Ολυμπιακό μετά από δύο εβδομάδες. Η διακοπή δεν έχει. Όχι ρε, με την άκρη το Σάββατο και την άλλη κυρία και με τον Ολυμπιακό. Είσαι σίγουρος. Νομίζω έχει διακοπή. Όχι. 10 του Μάρτη με τον Ολυμπιακό. Μετά τον Ολυμπιακό έχει διακοπή. Όχι, νομίζω. Μπορεί. Θα το δούμε. Τέλος πάντων, ο Σιώπης έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, όσοι το παρατηρήσανε, όποτε έπαιρνε ο Μπίσας βαρ την μπάλα, πήγαινε κατευθείαν πάνω του. Επειδή όσον αφορά το μεσοπαιθητικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, πολλά πέρναν από τον Μπίσας βαρ και ήταν ξεκάθαρη οδηγία των ανθρώπων του Άρη στο Σιώπη να τον πιάσει από την αρχή και και να μην τον αφήνει να πάρει ανάσα, όπως και έκανε. Ο Μπίσας βαρ, ο οποίος είναι ο τρίτος πασέρ του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, έβγαλε μόλις 4 πάσες θες. Τον έχει εξαφανίσει ο Σιώπης, τον έχει βάλει μέσα στην τσέπη του. Εγώ άκουσα πριν στην εκπομπή του Ζαγόρα βγαίνει παοξίδες και λέγανε ότι κλωτσούσε λέει ο Σιώπης. Πουθενά. Αποκλείεται. Έγινε. Σε ποδόσφαιρο να κλωτσάει ποδοσφαιριστή στον αντίπαλο. Παραλύτε. Αν είναι δυνατόν. Γιατί του υπάρχουν άλλοι κανόνες. Μην μου πεις ότι του έχει κλέψει και την μπάλα δύο φορές. Πάει και κλέβει την μπάλα. Μέχρι που ήρθε το 85 λεπτό που εμφανίστηκε ο Μπίσβρα, γιατί έγινε αλλαγή. Καλά δεν έβλεπε ο Σιώπης τα παιχνίδια των άλλων ομάδων. Που δεν έκλεβαν την μπάλα από τον Μπίσεσβαρ. Που άνοιγαν οι άμυνες για να περνάει να βάζει τα γκολ. Ντροπή! Εκπληκτικό ήταν ο Σιώπης. Νομίζω ότι σήμερα δικαιούται. Τι δικαιούται. Να πάει να πει στον Παντελή δικού σου: δώσουμε μια μέρα ρεβό επιπλέον. Βασικά δεν έχει και ρεπό κιόλας. Δώσουμε μια μέρα ρεβό. Όχι, φίλε, γιατί έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα. Μια χαρά. Να πάει να αλλάξει και τα λάδια του. Δεν ξέρω τι. Γιατί έτρεξε πολύ. Αν θα κάνει λάδια ή οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, όσον αφορά το κέντρο, επειδή ξεκίνησε από εκεί, εντάξει, ο Σιώπης ήταν εκπληκτικό. Ο Ματίγια ήταν. Επίσης πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν θα τον εκθιάσω τόσο για το επιθετικό κομμάτι. Δεν ήταν πάρα πολύ δημιουργικός ο Άριστες. Ο Ματί για μένα με εξέπληξε ευχάριστο όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Το είχε κάνει, ναι, το είχε κάνει και με τον Πανιόνιο. Το ζητούσαμε εδώ πέρα την Παρασκευή και μου έλεγες ναι, το έκανε όμως με τον Πανιόνιο. Το έκανε όμως και με τον ΠΑΟΚ χθες. Έχει κλέψει πάρα πολλές μπάλες ο Άριστες. Έτσι τον θέλουμε. Έτσι τον θέλουμε. Εντάξει, σε αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά οι γραμμές της ομάδας χθες. Και τη βοήθησε να κλέψει πολλές μπάλες στο κέντρο και να πάρει πολλές περισσότερες επιθέσεις από αυτές που έχει συνήθως και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αυτό ήταν και η αιχμή του δώρατος για τον Άρη χθες, νομίζω. Η ανασταλτική του λειτουργία, η οποία ξεκινούσε από τον Ντιγκινί και τον Μαρτίνες, που είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, οι οποίοι δυσκόλευσαν πάρα πολύ το Σάκοφ και το Μαωρίσιο να πάρουν μπάλες και να φτιάξουν από πίσω. Και σε συνδυασμό με το Σιώπη πάνω στον Μπίσεσβαρ, αυτό έγινε ως αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ να μην είναι δημιουργικός, αν έχει μία τελική στην περιοχή. Εντάξει. Και τίποτα περισσότερο. Και φυσικά, επειδή λέμε για τους μπροστά, το εκπληκτικό δίδυμο στα στόπερ του Ρόουζ με τον Βέλεθ, που καθαρίζανε οτιδήποτε χαμηλά και στον αέρα. Και όπως λέγαμε το ίδιο και με τον Δελιζής, έτσι και τώρα που τους είδαμε τους δύο να αγωνίζονται για πρώτη φορά μαζί από το ξεκίνημα, ήταν πάρα πολύ καλά δεμένοι. Παρόλο που ήταν το πρώτο παιχνίδι ως βασική. Θα πω το εξής. Και οι δύο. Ότι παρόλο που ο Δελιζής κάνει μαγική χρονιά. Αλήθεια πάρα είναι πολύ καλή χρονιά. Οκ, okay, έχει κάνει και τα λάθη του όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και είναι και μια προσωπικότητα μέσα από δυτικά όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει αργά ή γρήγορα να τελειώσει το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του. Παιδιά, παίκτη σαν τον Βέλεθ δεν υπάρχει. Έχουμε κατά καιρούς σημειώσει και καταγράψει την παρουσία του Ρονάλντο Γκιάρο στην 11η του Άρη. Θεωρώ ότι ο Βέλεθ είναι μία κλάση πάνω. Θα ήμουν απόλυτα βέβαιος για αυτό αν δεν είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς. Και είχε έρθει και σε μια άλλη ηλικία από τον Γιάρο και αυτό δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη αξία νομίζω αυτό το οποίο λες. Είναι 27 χρονών. Είναι 27 χρονών.
Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Χθες είναι απίστευτος σε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι τον γκολ μόνο που βάζει. Είναι απίστευτος σε όλο το παιχνίδι. Και όλη η υπόλοιπη δουλειά. Αλλά είναι και απίστευτος στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνει όλη την άμυνα του Άρη. Έχεις βρει έναν ηγέτη πίσω. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εγώ το είπα και χθες το βράδυ στο post-game εδώ κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 1 ακούτε στον Λίμπερο τον Γιώργο Παναγιωτίδη και όλους μας. Βγαίνουμε όλοι κυριολεκτικά, μέχρι και εγώ που είμαι ο πιο δύσκολος λόγω παιδιών. Α, λόγω. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό. Εντάξει, και είναι η ώρα τώρα μετά τη 10, άμα περάσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Όταν κοιμάται το μωρό, εσύ πάρε το τέτοιο. Ναι. Το όχι, καλοκαίρι βγαίνει έξω. Το ξέρω, το έχω βιώσει. Το καλοκαίρι βγαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλοκαίρι βγαίνει. Κάτι τηλεφωνικό. Συνωμοσία που μου έχει κάνει. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες όμως είναι λίγο δύσκολο, φίλε. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Βάλε και μείον 5 βαθμούς ακόμα στο βάθυλο. Το έστρωσε εκεί. Ναι, το έστρωσε κανονικά. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι εγώ θεωρώ ότι ο Καρυπίδης πρέπει να πάρει τον κύριο Βέλεθ τώρα. Και να το επεκτείνει το συμβόλαιο. Έχει άλλο ένα χρόνο με τον Άρη. Πρέπει να το επεκτείνει με καλύτερους όρους και για τους δύο. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός και μακάρι να είναι υγιής μέχρι το τέλος. Oh. Όμως, εκτός του Βέλε θα αξίζουν γενικά συγχαρητήρια στην ομάδα γιατί ήταν καλή. Έτσι. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Ματέο. Σε κανένα νομίζω. Πάλι από δικό του λάθος τρώμε γκολ. Αλλά έστω και έτσι. Παρά τελειώσω. Την παραφωνία της εντεκάδας αυτή. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσει, ρε Χριστίνα. Άσε μας να πούμε μια κουβέντα. Ό,τι λέμε, πετάγεσαι σαν την. Έτσι πρέπει. Φίλοι ακροάτρια. Λοιπόν. Ναι. Πάλι λάθος κάνει και τρώμε γκολ. Okay. 5-6 έχουμε φάει τέτοια. Εν μεταξύ, ο Ματίγια που λες έχει κάνει τη λάθος από Μάκη στον γκολ του Πανιουνίου. Παρόλο που είναι με το χέρι του Τσιλούλη. Τέλος πάντων. Ο Λάρσον, ενώ καλύπτει χώρους, πιέζει, κάνει ράνι. Ήταν η πρώτη φορά σε παιχνίδι που είναι τόσο λάθος η μεταβιβάση του, με αποκορύφωμα η ενέργεια που έκανε στο 4-2. Είναι εκπληκτικός ο Ντιγκίνη. Μάρκαρε στο 94 και έτρεχε από πίσω, μπροστά, ξανά κτλ. Συγκινητικός ο Ντιγκίνη, αλλά... Και καθιερώνεται μπροστά πλέον νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι οφείλουμε άπαντες να αναγνωρίσουμε τόσο στον Παντελίδη, όσο και στον Διαμαντόπουλο. Όχι ότι βιαστήκαμε να τους κρίνουμε οτιδήποτε άλλο. Για τον Διαμαντόπουλο οι κρίσεις ήταν είτε στημένες, είτε στοχευμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Διαμαντόπουλος δηλαδή πριν ακόμα πάρει ο Άρης τους παίκτες που πήρε το Γενάρη, κάποιοι τον ξεφωνίζανε. Κάποιοι το λέγανε δεν έχει κάνει προγραμματισμό, κάποιοι το λέγανε άμπαλο, κάποιοι το λέγανε στημένο, κάποιοι το λέγανε το ένα, κάποιοι το λέγανε το άλλο. Ήταν κατευθυνόμενες οι συγκεκριμένες επιθέσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα λέγανε ότι ο Καρυπίδης μετά το ματς πήγε στο Μακεδονία Παλάς και οι ίδιοι άνθρωποι πριν το ματς λέγανε ότι πήγε στο Μακεδονία Παλάς ο Καρυπίδης το Σάββατο και κανόνισε να χάσουμε. Επειδή όμως δεν τους έκατσε η κέντα και ο Άρης πήρε ισοπαλία και παραλίγο να κερδίσει κιόλας. Απλά ξεφτυλίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι που ποντάρουν στις περισσότερες πιθανότητες. Γιατί κακά τα ψέματα, πριν το μάτς, η πιθανότητα ήταν με τον ΠΑΟΚ. Σου λέει, πετάω και τη λάσπη δημόσια εγώ στο Facebook από ένα προφίλ ότι να είναι, ότι ο Καρυπίδης είναι εκεί και πίνει καφεδάκι. Βγαίνει ένα 2-1 το μάτς ή 1-0 το μάτς και μετά λέμε τι έγινε Καρυπίδη. Η γνωστή λασπολογία που... Δυστυχώς έρχεται από αριανούς εισαγωγικά. Διαμαντόπουλος λοιπόν είναι θύμα αυτής της κατάστασης. Είναι καβάλα στα λόγο όμως τώρα. Με Λάρσον, Κορχούτ, Τόνσο. Και με την, και με την επιμονή του να μείνει ο Παντελίδης. Μου κάστε με. Περίμενε κι άλλος. Ποιος ήταν ο... Ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ, μπράβο. Ο Ρόουζ βέβαια δεν, ο Ρόουζ είναι δική του επιλογή. Δεν είναι δική του επιλογή, αλλά οκ. Okay. Καλά ρε φίλε, αυτό είναι μια, η ομάδα όμως. Ναι, δεν είναι. Όταν ο σκάουτερ σου τον υποδεικνύει και τα λοιπά. Αυτή είναι η ομάδα. Αυτό έκανε τι διαπραγματεύσει. Αλλά τον Λάρσον αυτό τον έφερε. Ναι. Και φεύγα ο Παντελίδης, ο οποίος μας εκθέτει όλους υπό ποια είναι και εμείς το λέμε βέβαια. Όταν λέει ότι είμαι αισιόδοξο μετά τον Λεβαδιακό και τον κοροϊδεύουμε και τον ειρωνευόμαστε και λέω, εγώ είχα πάρει τον Νίκο εκείνη την ώρα και ούριαζα. Τι λέει αυτά που λέει! Τι αισιόδοξο με αυτό το χάλι!
Εντάξει, ήταν μια δήλωση που έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Αλλά είναι αυτό που έλεγα και στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή. Ναι, αυτό ξέρει την ομάδα του. Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την κριτική που του κάναμε για κάποια πράγματα. Τι συγγνώμη να ζητήσει, ρε φίλε. Η κριτική καταρχήν ήταν για δεδομένα λάθη που έκανε και ο ίδιος. Δηλαδή, το μάτς με τον Εργοτέλη και ο αποκλεισμός είναι από δικό του λάθος. Ήταν λάθη που έκανε στη Λιβαδιά. Ναι. Οκ. Εντελώς. Αλλά θα το αναγνωρίσεις ότι κάτω από μεγάλη πίεση άλλαξε το κλίμα. Και ενώ έχει κανένας φτάσει, να το πιστεύει. Και ενώ είχε φτάσει με το ένα πόδι, μήπως και παραπάνω, έξω από το. Ποιο ένα, είχε πάρει απόφαση η διοκτησία να τον αλλάξει. Έτσι. Οκ. Okay. Τον κράτησε λοιπόν ο Διαμαντόπουλος σε εκείνο το σημείο. Και δικαιώνεται ο Διαμαντόπουλος για την επιμονή του. Όπως και ο Καρυπίδης για την απόφαση του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι όμως η μπάλα. Τι να κάνουμε. Το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να σου πω κάτι, μπορούσε να μην γίνει ρε φίλε, η φάση αυτή στο τέλος. Να χάσει η ομάδα 1-0. Αλλιώς θα μιλούσαμε σήμερα. Πίστεψε με. Με την εικόνα να μην αλλάζει σε τίποτα. Η εικόνα ήταν η ίδια. Διαφορετικά θα μιλούσαμε κι εμείς, διαφορετικά θα μιλούσαν και αυτοί. Έτσι είναι. Όπως διαφορετικά θα μιλούσαμε και στον πρώτο γύρο που κερδίσανε ένα παιχνίδι από το πουθενά. Όπως υπάρχουν. Παρόλα αυτά, ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Άρης έχει και αγωνιστική ταυτότητα. Έχει και πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο γύρο. Εκείνο το γκολ του Ματίγια, θυμάστε, σας το έλεγα, βγάζει Ευρώπη. Με τη Λαμία. Βγάζει Ευρώπη εκείνο το γκολ. Και πέφτουν μπινελίκια σοριδών. Για να μην πω τις κατάρες που ρίχνανε ορισμένοι τώρα που έχουν λουφάξει που έλεγαν θα πέσει ο Άρης. Τώρα πέφτει. Ή ανεβαίνει. Ή βλέπετε το κλάμα των Παναθηναϊκών ότι μένουν έκτη. Σε βοηθάνε και τα άλλα αποτελέσματα. Καλά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάτσε ρε φίλε, σε βοηθάνε και τα άλλα αποτελέσματα. Όταν ο Ατρόμητος έχει 8 εντός έδρας παιχνίδια με τους ανύπαρτους, είναι φυσιολογικό να ξεφύγει. Καλή. Όταν η Ξάνθη έχει πάρει 15 μούφα πέναλτι, πάλι χθες μούφα πέναλτι πήρε. Το χάσε. Γιατί άραγε. Δικαιώνεσαι για το Λεβαδιακό. Δικαίωση. Δικαίωση. Δικαίωση Κομποντιακού. Όπως δικαιώνεσαι και για κάτι ακόμα που δεν το θυμάσαι, αλλά το είπε στην Παρασκευή, δεν το θυμάσαι. Ποιο θα βάλει τον γκολ. Ο Βέλεθ. Εν τω μεταξύ έχω κάνει πατάτα. Έχω πει ο Βέλεθ και έχω γράψει ο Γιουνές. Ο Γιουνές, ρε φίλε. Ο Γιουνές ήταν μια παραφωνία στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά ήταν. Μπαίνει ο Γιουνές και έχει χάσει μεσοπιθετικά και σε ενέργεια και σε ταχύτητα. Ενώ με τον Μαρτίνες ήσουν σούπερ. Είχες. Τραγικός ήταν. Ήσουν καλύτερος. Ποιος ήσουν καλύτερος. Ήσουν καλύτερος. Δεν υπάρχει στο γήπεδο ο Μαρτίνες. Και απορώ με αυτό το παιδί. Δηλαδή, σου δίνω την ευκαιρία πάλι. Παίξε ρε αγόρι μου. Παίρνω μια πάσα. Παίρνω μια κάθετη. Τίποτα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την παρουσία του. Χθες. Γιατί. Ποιοι άνθρωποι του Άρη, να μας το πεις και σε εμάς. Υπάρχουν. Έκανε πάνω κάτω αυτά τα οποία του ζητήσανε. Πώς φαίνεται αυτός που μίλησε με τους ανθρώπους του Άρη. Και αυτός που, που η κριτική του έχει να κάνει αποκλειστικά με το τι βλέπει αυτός. Και εγώ τι σου λέω, είδα κάποια πράγματα. Δεν σου είπα ότι η έκθελξη με την απόδοση του. Τι έκανε δηλαδή ο Μαρτίνες. Μεσοπιθετικά δεν έκανε πάρα πολλά. Όπως επίσης και ο Ματίκη δεν έκανε πάρα πολλά μεσοπιθετικά. Εντάξει. Αλλά ήταν από τους καλύτερους του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι. Τι έκανε ο Μαρτίνες, πες μου, γιατί είναι δεκάρι. Παίζει δεκάρι. Ναι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα δεκάρια δεν παίζουν μόνο επίθεση, παίζουν και άμυνα. Έκανε αυτά που έκανε ο Ντιγκίνι ως δεκάρι. Αμυντικά. Αμυντικά. Σε καμία των περιπτώσεων. Έκανε και αυτό δουλειά αμυντικά. Στο 62, φίλε, πριν βγει. Θες να στη βάλω τη φάση. Αν μου τη βάλεις τη φάση. Πριν βγει λοιπόν ο Μαρτίνες, έχει πάρει την μπάλα παίκτης του ΠΑΟΚ και είναι στο κέντρο και πηγαίνει προς τα δεξιά. Δίπλα του είναι ο Μαρτίνες. Νομίζω ότι είναι ο Μαουρίσιο. Περνάει από μπροστά του, περνάει από το χώρο του κέντρου και είναι πλάγια προς τον επόπτη που είναι από εκεί. Διανύει περίπου 30 μέτρα, ο Μαρτίνες είναι δίπλα του και πίσω του και σταματάει. Δεν ήταν κακός. Δεν σου πω ήταν κακός. Και σταματάει. Για μένα αυτές είναι οι λεπτομέρειες, Νίκο μου. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στο ίδιο, στην 3-0 Ολυμπιακός. Με τον Φορτούνι. Αλλά άμα χάσει ο Άρης εκεί πέρα, θα είναι τέτοιο. Θα έχει κάτι να χάσει. Καταλαβες. Πώς ναι, μέσα στο Καραϊσκάκι είναι πολύ καλή. Τι ναι, να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά όφη τερμάτισε πρώτος πέλης. Σωστό. Λοιπόν, και έχει τους καλύτερους παίκτες στη Football League. Ναι. Γι' αυτό θα γυρίσει πίσω εκεί τώρα. Λοιπόν. Η ίδια ακριβώς φάση. Είναι η ίδια ακριβώς. Στο 93 με τον Τιγκίνι. Πάρε, δες τι κούρσα κάνει. Και τον COVID κάνει πλάγιο. Έχω τοποθετηθεί για τον Μαρτίνες και έχω πει ότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να έρθει από τον πάγκο. Ωραία. Εγώ έχω πει ότι με εξαίρεση τις εκλάμψεις του
στη Λάρισα και σε δύο ακόμα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα παιχνίδια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δεν είπα να το κρατήσετε του χρόνου. Αξίζει τα χρήματά του. Μόνο ετές έχει, σίγουρα. Δεν αξίζει τα χρήματά του μέχρι στιγμή. Είναι ένα παίκτη που είναι πιθανό να αποχωρήσει το καλοκαίρι. Ναι, ρε φίλε. Του δίνω αυτή την ευκαιρία. Έχει παίξει του τη δίνει η τύχη βασικά. Την γιατί ο Τόνσο είναι. Ναι. Και τι κάνεις. Όχι, φίλε, δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου. Άλλη φάση που βγαίνουν κόντρα επίδεση. Περνάει ο Ματέο, δίνει στον Λάρσον. Ο Λάρσον δίνει στον. Στον Μαρτίνες. Ναι, ρε φίλε, τα βλέπω. Τον έβλεπα. Μαρτίνες και είναι μόνος του. Δίπλα ο Κόρχουτ και κάνει μια πασούλα. Στο σιώπη, στο τακούνι του σιώπη. Τώρα που το είπες και μου κάνεις την πάσα, υπάρχει η καλύτερη φάση του Άρη στο μάτς πριν τον γκολ που δεν έχει τελική και είναι στο 32ο λεπτό. Που η Τούμπα γιουχάρει, σε κάθε λάθος βράζει κερκίδα, γιατί άρχισε να υπάρχει εκνευρισμός και βγαίνει ο Άρης 4-2 και ο Λάρσον αργεί εκνευριστικά πριν, να σπάσει την μπάλα με δύο παίχτες μόνους μέσα στην περιοχή, τα δεξιά και το Ματέο νομίζω στα αριστερά. Εκεί πέρα. Ο Άρης αν έβαζε τον γκολ, θα έπαιρνε και την νίκη νομίζω. Αλλά εξής πώς εξελίσσεται ένα μάτς. Αλλά ήτανε σίγουρα και το κλίμα, ήτανε και βλέπαμε το κλίμα. Και τη Γιούχα και όλα τα υπόλοιπα. Τη Γιούχα τη σταμάτησε τον γκολ του Βιερίνα κόντρα στο ρυθμό του αγώνα. Τελείως κόντρα. Τελείως κόντρα. Δηλαδή πρώτο σουτ γκολ. Δηλαδή γεννάνε και τα κοκόρια σου. Είναι ρυθμός. Και να σε θέλει. Γεννάνε και τα κοκόρια σου φέτος. Είναι απίστευτα τα πράγματα τα οποία κάνει ο ΠΑΟΚ με μοναδικό. Γνώμονα την τύχη. Από την άλλη, βέβαια, θα μου πει κάποιο κάτσε. Φίλε, δεν είναι μόνο τύχη, είναι και η ικανότητα του Βιερίνα. Υπάρχει ποιότητα του Βιερίνα. Εδώ να πω το εξής. Καταρχήν, έχουμε λίγο ΑΚΠΟΜ. ΑΚΠΟΜ θέλω. Λίγο, έχω θέλω να ακούσω, δώσει εντολή λίγο για να. Λίγο Γιώργο Μίνο θέλω, φίλε. Γιώργο Μίνο και ΑΚΠΟΜ. Να δώσω χαιρετίσματα και στην Αναστασία. Εκεί στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Που είμαι 100% σίγουρος ότι ξέρει πολύ καλύτερα αγγλικά από αυτά που μεταφράζει. Απλά ξεχνάει να μεταφράσει και πρόσεξε, εγώ αν ήμουν στο αντίστοιχο. Είναι στον υπολογιστή, ρε φίλε. Αφού είπα να το στείλουν. Το έχουμε. Το έπαιξε και ο κύριος διευθυντής πριν. Λοιπόν, εγώ θα τη έδινα συγχαρητήρια αν ήμουν ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ. Και αύξηση. Και αύξηση. Και το ίδιο θα κάνει και στον Άρη. Πρόσεξε τι λέω. Είναι άλλο η επικοινωνία. Έτσι. Και άλλο. Δηλαδή η κοπέλα τη κόβει. 100%. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Που έχω ακούσει δικούς μας με τελείως αφελή τρόπο να το λένε επακριβώς. Και να λέει τι να κάνω, το είπε. Για βάλε τώρα, Βασίλη. Μια χαρά λοιπόν κόβει η Αναστασία την μετάφραση της λέξης, της φράσης. Που είπε, ναι. Ήταν καλύτερη και έπρεπε να χάσουμε. Για βάλε τώρα τη δήλωση που πνίγει χθες από τα μέσα του. Για βάλε. Firstly, I'm only going to speak about the positives from today, which is we didn't lose and we kept fighting until the end. The main thing for the team is to stay positive. Every team we play now is going to try and beat us, you know, aggressively. So περίμενε, τη μετάφραση την έχουμε. Την κόψουμε την μετάφραση. Στην μετάφραση. Το θετικό είναι ότι δεν χάσαμε. Ότι δεν χάσαμε σήμερα. Αυτό στην μετάφραση δεν αναφέρεται, αλλά μπράβο της Αναστασίας που δεν το ανέφερε. Εγώ την αποθεώνω, να ξέρεις. Είναι πολύ σωστή. Είστε κακεντρεχείς. Στον ΠΑΟΚ δουλεύει. Ναι. Αντίστοιχα στον Άρη, θα θέλαμε κάτι να γίνει αντίστοιχο. Η δήλωση βέβαια η οποία δεν την αναπαρήγαγαν τα περισσότερα μέσα του ΠΑΟΚ και είναι αυτό το οποίο έλεγα στην. Τα περισσότερα. Σχεδόν όλα. Τι. Ναι, δεν νομίζω. Πες μου εσύ ένα που τα αναπαρήγαγε. Έλεγα. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Ναι, γενικά. Οπουδήποτε. Ναι. Και είναι αυτό που έλεγα στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή που πάλι έλειπε και σου έξω βέβαια. Ότι ο ΑΚΠΟΜ. Προσέξτε, δεν έχει τόσο πολύ την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική νοοτροπία μέσα. Βέβαια, έδειξε ο ΑΚΠΟΜ ότι μπαίνει. Εκεί στη φάση που παίρνει την μπάλα με το χέρι, κάνει διπλό φάουλ και διαμαρτύρεται. Ναι, δεν έχει αντίληψη φυσικά, ρε φίλε. Παρόλα μίλησε αυτά. Μίλησε ποδοσφαιρικά και είπε αυτό το οποίο είδε, ότι ήμασταν τυχεροί που δεν χάσαμε. Ναι. Ναι, τα σκέτα. Τελείως. Αυτή λοιπόν η δήλωση του ΑΚΠΟΜ, είμαστε τυχεροί που δεν χάσαμε, θαύτηκε παντού. Δηλαδή για επικοινωνία. Και μου το παίζατε και διάφορο ότι όλα τα λέτε και όλα τα γράφετε. Αυτό θαύτηκε το συγκεκριμένο. Θαύτηκε το πέναλτι στον κοινή. Θαύτηκαν οι δύο κόκκινες στο μάτος. Οκ, πήρε υπερπροβολή. Η γραμμή. Με ξάνησε μηνύματα, φίλε. Η γραμμή του. Refresh. Η γραμμή του offside. Του Βέλεθ. Ναι. Και φυσικά προβλήθηκε η τοποθέτηση του Τάσου του Κάκου. Δηλαδή, πραγματικά.
είναι επιχείρημα ο Τάσος ο Κάκος. Δηλαδή το είπε ο Κάκος. Είναι στο κανάλι του Ιβάν. Αξία θα έχει μόνο να πει κάτι ανάποδα αυτός για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αξία έχει η τοποθέτηση του Κατσουράνη. Που δεν ξέρω υπό ποιο καθεστώς είναι, δηλαδή αν είναι με μισθό ο Κατσουράνης εκεί πέρα ή ως καλεσμένος. Αλλά αξία πραγματικά... Μάλλον ως καλεσμένος. Ναι. Αυτό δείχνει η κατάσταση. Μάλλον ως καλεσμένος πήγε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και ενώ υπάρχει χειρότερη φάση παρόμοια με τον Μπρούνο Γκάμα και τον Σιδηρόπουλο. Α, όχι, εκεί δεν είναι όμως. Εκεί λέτε δεν είναι πέναλτι και λέτε είναι πέναλτι αυτό. Είναι δυνατόν. Απλά, το είπα και το πρωί, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ΒΑΡ θα αποτελεί δικαιολογία για αυτούς. Στο ΒΑΡ θα γύριζε πίσω ο Κομίνης και θα δίνει πέναλτι. Νομίζω ότι ο Κομίνης δεν θα χρειαζόταν καν το ΒΑΡ για να δώσει το πέναλτι. Το εγώ έτσι, νομίζω ότι οποιοδήποτε Έλληνας διαιτητής στη φάση του Μπίζε Βραχτής θα δείχνει την άσπρη βούλα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχουν δώσει τέτοια όργια υπέρ τους. Απλά ενόχλησε πολύ που ήταν 50-50 ο Χάνσεν. Ναι, ρε φίλε, δεν έδωσε και μια κάρτα στο Τζανακάκη. Okay, θα μπορούσε να δώσει μια τέτοια. Έπρεπε να είναι ο Ντοβέρι δηλαδή που έδωσε πέναλτι στο Τζανακάκη που δεν ήταν. Αλλά όταν το κέρδισε ο Άρης ο Κουτσιάφτης είπε ότι α, δεν είναι πέναλτι. Δεν το δίνω. Γενικότερη είναι η κατάσταση αυτή, η επικοινωνία είναι αυτή. Αλλά και εμείς, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο, στο Λαμπαοτάρης, δεξιά-αριστερά, όπου δουλεύουμε. Έχουμε τη διάθεση, μπορεί να μην έχουμε τα μέσα. Έχουμε το δικό μας το πληκτρολόγιο, τη δική μας τη φωνή και θα τα λέμε και θα τα γράφουμε. Και θα τα λέμε και θα τα γράφουμε. Και όταν μερικές φορές πηγαίνω στη διαιτησία και στις ΕΠΣ και σε αυτά, ενώ έχουμε κάνει κακή εμφάνιση, μην τρελαίνεστε ορισμένοι. Βλέπετε τώρα την επικοινωνία. Τα σόβρακα του πήρε ο Παντελίδης, εκτός από το σκουφάκι. Ήταν η κακή μέρα του ΠΑΟΚ. Του πήρε τα σόβρακα. Ο Άρης είπε ο ΠΑΟΚ να σε κακή μέρα όμως, τι θα κάνουμε. Αλλά η κακή μας μέρα, πήρα τη σοπαλία και πανηγυρίζεται, ο διαιτητής και διάφορα άλλα τέτοια. 3-0 ημίχρονο στο Καραϊσκάκης. Η ουσία για να το μαζεύουμε λίγο για να πάμε και στο break και να ακούσουμε μετά εσάς είναι η εξής. Γιατί ας πούμε λένε πολλοί, κάνετε πολύ φασαρία. Η φασαρία που γίνεται για το Χ το χθεσινό, που ο Άρης έφυγε απογοητευμένος από την Τούμπα, γιατί ήξερε ότι μπορούσε να κερδίσει κιόλας το χθεσινό μάτς και το είδε όλη η Ελλάδα νομίζω χθες. Είναι ότι για τρίτο σερί παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ φέτος ο Άρης, κακά τα ψέματα και ποδοσφαιρικά να το δούμε, ήταν ανώτερο στο αντιπάλο του στη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων αυτών. Άγγιζε τουλάχιστον μία νίκη σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει. Και πάντα ο αντίπαλος, γιατί πέραν όλων των άλλων δεν μπορεί να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Πάντα και ο αντίπαλος, είτε για αγωνιστικούς λόγους είτε για λόγους πρεστής, δίνει αξία σε κάτι που παρουσιάζεις. Που λένε κάποιοι γιατί γίνεται τόση φασαρία. Απογοητευμένοι είναι στον Άρη που δεν κερδίσανε. Αλλά η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που σου κάνει να χαμογελάνε. Όχι τόσο το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε χθες. Και για αυτούς που λένε για τον γκολ του Βέλεθ. Θα απαντήσουμε αυτά που λέγανε αυτοί για το Μάτος με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι πέντε. Ναι, αλλά πριν επαβάλει τον Κυριακόπουλο. Ωραία, πριν επαβάλει το Μάτος. Δεν τον απέβαλε όμως. Η κόκκινη κάρτα που λένε στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ιγκλέσιας. Που λέγανε ότι πάτησε τον αντίπαλό του και λέγανε κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη τώρα που πατάει τον Λάρσον. Με όλη την καλή διάθεση και φίλους που αξίζει, έχουμε και κολλητούς. Όχι, έχουμε... καλή διάθεση στο συγκεκριμένο δεν έχω φίλε. Αλλά δεν γίνεται. Με έχουν κατακρεουργήσει. Όχι, άσε με να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει καλή διάθεση. Ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει καλή δεν διάθεση. Να ολοκληρώσω. Δεν ολοκληρώνει. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Μα έχουν κατακρεουργήσει. Παμπορίδιδε, ταυρίδιδε και. Περίμενε, δεν θα λέτε μόνο εσείς τα δικά σας και εμείς θα μιλάμε και θα κάθόμαστε και θα κοιτάμε. Θα πούμε και αυτό πρέπει να πούμε. Άμα δεν σας αρέσουν αυτά τα οποία υπάρχουν ως πραγματικότητα και αλήθεια, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Καλά, ωραία τα είπες αυτά τώρα. Νομίζω άλλα θα πεις. Αυτά θα λέω. Α, εντάξει. Είτε ότι τι καυγίζει, ρε Χρήσανδε. Για ενίσχυση. Τέτοιο γκολ λέει σαν του Βέλεθ, βάλαν στον Εργοτέλη και προκρίθηκαν. Πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος ο 741 μας λέει να διαβάσουμε το άρθρο του κυρίου Γκαραγκάνη στο sporttime.gr περί κάποιο άρρο του χεριού που βοηθάει τον Άρη να βγει πέμπτος ένα του ΠΑΟ. Ναι, θέλουμε να βγει πέμπτος ο Άρης για να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Τι? Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει έτσι χαλιά στην Ευρώπη. Α, και τότε γιατί τον βοηθάμε τον Άρη, αφού και έκτος βγαίνει. Την έχουν πάρει πρέφα παιδιά στον Παναθηναϊκό, ότι δεν. Και αρχίσανε.
Το συγκεκριμένο βέβαια site είναι αυτό το οποίο έχει ανακαλύψει κατά καιρούς απλήρωτους παίκτες του Άρη. Έχει ανακαλύψει ζητήματα, θέματα, προβλήματα, χαμό, αδειοδοτήσεις. Μας έφερε τεχνικό διευθυντή τον κύριο Μπαρμπούτσοκλου το καλοκαίρι. Ότι ο Βέλεφ πάει στην Ταραγώνα. Μια χαρά. Μια χαρά. Βρε μια χαρά. Γκαραγκάνη, ερχόμαστε και σε σένα. Αλλά εσένα θα σε ρίξουμε ένα τρίμπαλο. Επειδή έχεις βγάλει πολύ γλώσσα. Και εσύ, πεταμωρά του Δόνη. Πριν πάμε στις γραμμές. Να αναφέρουμε και τις τιμές των εισιτηρίων για το μάτς με την ΑΕΚ, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, παιδιά. Το ερχόμενο Σάββατο είναι το παιχνίδι αυτό. Βγήκαν από σήμερα. Η ομάδα που πήρε ισοπαλία με μούφα πέναλτι. Βγήκαν τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι στη διάθεση του κόσμου. Θα πάμε, παιδιά, στο γήπεδο το Σάββατο, τι λέτε. 15 ευρώ στις θύρες 1 και 3. 1 και 3. 20 στις θύρες 4 και 6. Μάλιστα. 20... 4. Ναι. Αυτό δεν έχει στιγμή. 25 στη 2, τη θύρα των προπονητών. 35 στην 9, πάνω ψηλά. Και 50 ευρώ στη θύρα 7 των επισήμων, όπως γίνεται στα ντέρμπι. Είναι στα ντέρμπι φέτος. Και 150 ευρώ στα VIP. Δεν θα υπάρχουν παιδικά εισιτήρια για αυτό το μάτσο, όπως έχει γίνει και στα προηγούμενα ντέρμπι φέτος στο Βικελίδης. Διαρκείας για τον Χριστό, δεν πειράζει. Ναι, και τα λοιπά, αστομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ. Και η διάθεση που ξεκίνησε σήμερα την μπουτίκ της ΠΑΕ. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα η λειτουργία της. Και την μέρα του αγώνα φυσικά από τη μία θα υπάρχουν και τα εκδοτήρια του γηπέδου. Ωραία, το διάβασε 6 και 4, μπράβο. Εντάξει, από αύριο, παιδιά. Μας διάβασε 6 και 4, φίλε, ότι 10 με 6... Για να πάει αύριο, ρε Χρήστα. Για να μην το διαβάσει 5. 10 η ώρα θα πάει στην μπουτίκ, θα πάρει το εισιτήριο του άνθρωπος. Όχι άνθρωπος. Τι ώρα? 10 η ώρα, 10 και 1. Θα πω Viva έχει. Δεν αναφέρει κάτι για Viva. Εσύ πού θα πάνε? Διαδικτυακά, βεβαίως. Μέσω τη Viva.gr. Να το. Δεν αναφέρει κάτι για Viva. Ωραία. Άρα βιάστηκε. Ο επιπόλαιος πρώτα είπε την επιπόλαιότητα. Έτσι. Και μετά διάβασε ότι υπάρχει. Άρα Viva. Μπαίνετε τώρα Viva.gr και παίρνετε το εισιτήριο όσο λογεί. Είναι αυτός. Επιπολεόμελες. Έτσι. Που ανοίγω τις γραμμές. Ναι. 23-287 και 38. Αυτά κάνεις και. Και χάνετε λίγο ισοβαρότητα και το ύφος της εκπομπής. Βάλε λίγο Μποέμι. Άντε πάλι. Βάλε λίγο Μποέμι να ακούσουμε. Τρεις φορές θα παίξει ο Μποέμι στην Κυριακή. Την Κυριακή, σε δύσκολο. Το Σάββατο. Το Σάββατο πιθανό. Τρεις φορές. Τρεις φορές λες. Ναι. Μία στο ξεκίνημα και δύο στα γκολ. 2-0. Άιντε. 2-31-0-27-38. Άιντε! Πόσο έχουμε, Βασίλη μου? 2, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Ρε, μου φάγανε 2 βαθμούς χθες. Πάει πρώτος. Δεύτερος. 2 βαθμούς μου φάγανε. Καλησπέρα. Ναι, τον καλά είναι ο επιπόλαιος. Καλά είναι. θέλω, επειδή είστε ρεπόρτερ, να μου κάνετε ένα ρεπορτάζ. Σχετικό είναι αυτό. Κατά παραγγελία. Ναι, ναι. Κατά παραγγελία τι θέλετε, ναι. Delivery ρεπορτάζ. Delivery. Μπορώ να μάθουμε τι ακριβώς έχει ο Τόνσο και αν θα ξαναπαίξει τον Άρη. Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα. Ο Τόνσο έχει ένα πρόβλημα στη γάμπα και θα ξαναπαίξει, ναι. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Και τι να κάνουμε που με, είναι ένα. Με το 4-0 Ολυμπιακός. Με τον Τόνσο επιβαρύθηκε λίγο πάλι η γάμπα του παραπάνω. Στο μάτι με τον Πανιόν, επειδή έτρεξε παραπάνω το προβλεπόμενο. Ναι, αλλά ποια είναι η πρόγνωση. Δηλαδή, μπορεί να πει ο γιατρός, ξέρεις, θέλει. Η πρόγνωση είναι ότι μέχρι να κάνουμε μια διακοπή για να ηρεμήσει τελείως, θα είναι έτσι. Μία μέσα, μία έξω. Άρα, σαν συντήρηση κάπως και πάμε αυτό και βλέπουμε. Ξέρεις ποιο νομίζω ήταν το λάθος με τον Τόνσο? Το ότι μπήκε στο μάτς με τη Λιβαδιά. Και δεν τον κρατήσανε λίγο ακόμα εκτός. Σωστό. Για να ερεμήσει το πόδι του περισσότερο. Σωστό. Άρα δεν ξέρουμε αν θα παίξει πάλι. Με την ΑΕΚ θα δούμε από αύριο. Με την ΑΕΚ λογικά εγώ λέω θα παίξει. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και γιατρός. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Φετουατζίδης πονάει μέση του? Είχε ένα θέμα στη μέση την Παρασκευή. Ναι. Ναι. Η μέση είναι περίεργο. Ναι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Τι έπαθε, δηλαδή? Τι, τον πήραμε από τον Ολυμπιακό δανεικό και δεν έπαιξε με τον Πάουκ? Σκέφτεσαι τώρα γινόταν με τον. Όχι. Ο ίδιος. Όταν ο παίκτης λέει, πονάει μέση μου, κόψε το λαιμό σας. Καλά, κοίταξε το ίδιο το έγινε τώρα για τον Διαμαντόπουλο. Ο οποίος έκανε επέμβαση. Ο Διαμαντόπουλος σκοτέψε μια ανάπηρος. Πώς ξέρεις δηλαδή ότι δεν έχει θέμα? Η μέση είναι ύπουλο πράγμα στον αθλητή και θέλει πάντα προσοχή. Και γιατί να σου πω κάτι, και γιατί σε αυτό το μάτς που θα έπαιζε κιόλα. Γιατί θα έπαιζε. Σίγουρα θα τον έβαζε κάποια φάση. Γιατί δεν θα έπαιζε δεκάδα. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό που λες. Δεν το ξέρεις. Τους χρειαζόμαστε όλους. Ο Δε Μαρτίνερ, επειδή διαφωνήσατε πριν, δεν ήταν κακός το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνει... Εγώ εκεί εκνευρίζομαι. Τον βλέπω σε παιχνίδια ότι είναι εξαιρετικός, όπως με τη Λάρισα,
και σε άλλα παιχνίδια που μπήκε ήταν πάρα πολύ καλός. Και όποτε τον ξεκινάει, ρε φίλε, με εξαίρεση ξαναλέω τη Λάρισα, δεν παίζει αυτό που μπορεί. Όχι, δεν ξέρω τι έχει. Είναι πολύ απλό. Ο Μαρτίνες πρέπει να μείνει του χρόνου με ένα χαμηλότερο συμβόλαιο. Αυτό είναι. Αν θέλει τα ίδια λεφτά, δεν είναι για αυτά τα λεφτά, είναι προφανές. Ναι. Κατά τα άλλα, είναι μια μονάδα που υπό συνθήκες μπορεί να προσφέρει. Και τρίτο και κλείνω, ποιος θα παίξει δεξί μπάκτη το Σάββατο. Ή ο Ρόους ή ο Κωνσταντινίδης. Εγώ βάζω και το Γάλλο στην εξίσωση. Μάλιστα. Γιατί δεν παίζει ο Χούλτ, βέβαια. Γιατί την ξέρει τη θέση. Αυτοί δεν έχουν το Χούλτ, άρα από εκεί θα είναι λιγότερο απειλητικοί. Και είναι ένα θέμα, βέβαια, ποιος θα μπει center for. Νομίζω πάλι την Γκίνη. Εγώ νομίζω ότι θα κρατήσει τον Γκίνη, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν έχει νόημα. Τον Άξι και ο άλλος χθες μπήκε, ήταν αρκετά βαρύς. Θέλει λίγα μάτια. Ξέρεις τι, έχει βρει ο Άξι ένα στυλ παιχνιδιού και ένα τρόπο παιχνιδιού που ευνοεί περισσότερο τον Γκίνη και αυτό είναι. Ισχύει. Και εγώ αυτό θα κάνω, αλλά τον Γκίνη είναι σαν να έχω έναν άνθρωπο που είναι και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος. Για και το εκτός έδρας είναι ιδανικός ο Ντιγκινί. Για το εντός έδρας όμως δεν είναι ικανό ο Ντιγκινί. Δεν είναι, γιατί τώρα και ο Παντελίδης, ας πούμε, άμα του ρωτούσες, ρε φίλε, αν είχες και ένα center for, τι θα έκανες. Δηλαδή, θα σαν να σου λέει, προσπαθώ, κάνω τι μπορώ και αν είχα 1,5 παίκτη ακόμα αν είχα. Εγώ δεν θέλω τον Άρη το Σάββατο με την ΑΕΚ να πάει να πάρει αυτό στην πρωτοβουλία και δεν να κάνει. Δεν υπάρχει, είναι το πιο δύσκολο μάτς της χρονιάς το Σάββατο. Τον θέλω να παίξει όπως έπαιξε χθες. Είναι τρομερά δύσκολο. Όλοι θα πάμε για την νίκη και τέτοια και φυσικά και πρέπει να πάμε. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι τραγικά δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Είναι δυσκατάβλητη ΑΕΚ, ό,τι και να είναι. Αυτά να ρίξουμε γκολάρες και τέτοια. Όχι, αλλά έχεις δυνατότητα νίκης. Έχεις δυνατότητα νίκης. 30 γκολ, αλλά είναι δύσκολο. Μην πάμε ότι είμαστε και το απόλυτο φαβορί. Δεν είμαστε το απόλυτο φαβορί, αλλά το μάτς δεν είναι όπως ήταν η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Η ΑΕΚ ξέρνεται και έχει και αύριο δύσκολο μάτς, έχει κύπελο. Με αυτό, γι' αυτό σου λέω. Αλλά και αυτή η λεπτομέρεια. Για τον Άρη ποτέ και δεν είναι ούτε εύκολο τίποτα. Θέλει την ίδια προσήλωση, την ίδια πειθαρχία, όλα τα ίδια και χειρότερα, ας πούμε. Για να έχει αντίκρισμα αυτό που έκανε στην Βέβαια, βέβαια. Και για τον κόσμο ένα αντίκρισμα. Okay. Αλλά να δούμε και αυτό που θα ήθελα πραγματικά, δεν ξέρω με τον Μπανταζέ αν μπορεί, τι ακριβώς έχει αυτό το παιδί και πώς θα γίνει καλά. Δηλαδή, είπαμε στην αρχή, είναι επιπόλαιο, είναι η γάμπα. Τι είναι η γάμπα, αυτό είναι σε να έχει. Τι γίνεται, θα βοηθήσει. Εγώ γιατί σου λέω ότι βιάστηκε να μπει. Βιάστηκε να τον βάλω. Στο βωμό του ότι δεν θα πάρουμε άλλο παίκτη του center for. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή που είναι έτσι. Είναι κριτήριο τόνισο για την απόδοση της ομάδας. Δεν είναι δηλαδή, πήραμε και ένα παίκτη ακόμα. Έτσι νομίζω. Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, άντε θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως, καθαρά. Το όνομά σας. Καλησπέρα σας, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, θα πω, θα ξεκινήσω με το εξής. Εγώ είμαι παουκτσής. Mm-hmm. Απλά σε γενικές γραμμές μου αρέσει να σας ακούω και τους δύο. Να είσαι καλά. Και βολεύει η ώρα. Και όσον αφορά και κάποιους συνοπαδούς, εν πάση περιπτώσει όπως θέλει μπορεί να τους καταχωρήσει ο καθένας, πιστεύω ότι ο Άρης καλά έκανε και έπαιξε, όχι όπως την προηγούμενη εβδομάδα που άκουσα κάποιον Βαλτό να λέει ότι καλό θα ήταν να κάνει συντήρηση και να μην βάλει να παίξει. Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης και καλά κάνει και κοντράρει και τον Μπάρτ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μπορεί να μην ήταν καλό στον πρώτο γύρο, τώρα όμως που αρχίζει και στρώνει, καλά θα κάνει να είναι και η θέση του να είναι στην πρώτη εθνική. Και εννοείται να βοηθάει κάποια στιγμή και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Με ποια λογική, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χρειάζεται να κατεβαίνει μόνο στην Αθήνα και φυσικά οι αθηναϊκές ομάδες θα μπορούν να ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη να παίζουν δύο μάτς. Και μακάρι να υπήρχε και ο Ηρακλής. Mm-hmm. Αυτά. Ωραίος. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραίος. Αυτές είναι ωραίες τοποθετήσεις από αντίπαλο πάντα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο παππούς ο Παναγιώτης από Αθήνα. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα πω τρία πραγματάκια. Ναι. Πρώτον, παρατήρηση. Νίκο, τον Χρήστα θα το σέβεσαι. Πάντα το σέβομαι. Είναι αφεντικό σου. Ναι. Είναι και μεγαλύτερό σου, πολύ μεγαλύτερό σου. Καλά, όχι πάρα πολύ, εντάξει. Δύο-τρία χρόνια με πριν. Του λες τώρα σκύρο του ανθρώπου να πούμε άνθρωπο με τέσσερα παιδιά να πούμε. Έτσι. Του λες σκύρο, ο Διαβίδη. Δεύτερον, απορία. Ναι. Εάν ο ξεσκέπαστος είχε μαλλιά, Νίκο, δεν θα έμπαινε η μπαραγκόλ. Γιατί είπες ότι θα κλείσεις στο κεφάλι του. Τι. Είπες ότι η μπάλα κλείσεις στο κεφάλι του. Εγώ. Ναι, ο Νίκος. Όχι, δεν είπα αυτό.
Όχι. Είπα όπως γλίστρησε, η μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Αυτό είπα, όχι στο κεφάλι του Βέλεθ. Α, είπα και εγώ. Όχι, όχι, όχι. Το τρίτο τώρα, μια παράκληση. Αν ακούει ο Παύλος, μου αρέσει να τον ακούω. Θέλω να βγει να κάνει τοποθέτηση. Στους απολούς, γιατί έχουμε δύο. Ο Παύλος ο μεγάλος, ο συνομιλικός μου. Ωραία. Ο 70 και... Λοιπόν, αυτά παιδιά. Κάτι σας ακούω. Το ευχαριστούμε σήμερα πολύ. Και περιμένω τον Παύλο να ακούσω την τοποθέτησή του. Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη μου. Καλησπέρα. Κοίταξε να δει σύμπτωση. Όπα! Κοίταξε να δει σύμπτωση. Ούτε το Τζόκερ να. Ελά, στημένο ήταν. Εντάξει, συνεννοηθήκατε. Ήμασταν συνεννοημένοι. Έτσι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ήσασταν αλλά... μιλημένοι σαν το Χάνσεν. Ναι, ναι, ήμασταν συνεννοημένοι. Ναι. Για τον Παοξή. Δηλαδή μας έκανε χάρη μεγάλο απόφθεγμα. Ο Άρης ανήκει στην Αλφα Εθνική. Τόνισε και είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εννοούσε, δεν κλείσατε. Το εννοούσε υποτιμητικά. Όχι. Ο άνθρωπος, εντάξει. Όχι, δυο λεφτά, δυο λεφτά ρε φίλε. 104 χρόνια ιστορία, ποιος μιλάει. Ποιος μιλάει. Ακόμα και αυτόν που μίλησε θετικά να μαλώσει θες. Ποιο είναι το θετικό ρε φίλε. Ότι μου έκανε χάρη γιατί είμαι στην Αλφα Εθνική και ότι ανήκω. Δεν είπε έτσι ο άνθρωπος. Μην το βλέπεις στραβά αύριο. Και ότι πρέπει να μην κατεβαίνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ 10 φορές ας πούμε στην Αθήνα. Μην το βλέπεις στραβά. Μην το βλέπεις στραβά. Αυτά. Τι είναι αυτό ρε. Σοβαρά μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει κλείνω να είμαι λοιπόν. Απαράδοκτος. Εγώ ποτέ για την ομάδα του δεν μίλησα τόσο υποτιμητικά. Ποτέ. Είμαι αντιπαοξής πρώτα και μετά λοιπόν αργιανός. Το έχω πει να με χιλιάδες φορές. Και όχι μόνο αντιπαοξής, αντιολυμπιακός, αντιπαναθηναϊκός, αντιάεκ, αντιηρακλής και μετά Άρης. Πόσες φορές το είπα. Ποτέ όμως δεν έχω προσβάλει τον άλλο να κατά αυτόν τον τρόπο. Άλλο καζούρα και άλλο προσβολή. Κλείνω. Να σε καλά. Επόμενος. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ακούτε. Βεβαίως, το όνομά σας. Κώστας ονομάζομαι. Έλα Κώστα. Συμφωνώ στο 80% με αυτά που είπε ο κύριος Παύλος προηγουμένως. Τέλος πάντων, εγώ άλλο ήθελα να πω. Πέρα από το μάτς, δύο πράγματα για το μάτς, βασικά δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Θέλω να πω μόνο ότι το μάτς αυτό αν έπαιζε Έλληνας διαιτητής όπως το είπατε και εσείς και όλοι που το λέμε θα έλεγε 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι αγωνιστικά δεν είμαστε τόσο πίσω από αυτούς. Και με 3-4 κινήσεις το καλοκαίρι αν έχουμε σωστή οργάνωση και τα λοιπά μπορούμε να τους φτάσουμε κιόλας. Όχι να τους φτάσουμε δηλαδή να κάνουμε ίδια ομάδα με αυτούς, αλλά το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα, δεν είναι ένα άθλημα όπως είναι το μπάσκετ ας πούμε. Θα σου πω όμως αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές με το Χωρίς Ανθρώπου εδώ πέρα, ότι στην Ελλάδα δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό. Αυτό ήθελα να πω, με το πήρες από το στόμα. Ήθελα να συνεχίσω να πω ότι είναι παρασάγκας μπροστά ρε παιδιά αυτοί από εμάς. Εξωαγωνιστικά και επικοινωνιακά είναι παρασάγκας. Δηλαδή αν στο αγωνιστικό ας πούμε έχουμε μια διαφορά 30% ας πούμε 40% επικοινωνιακά έχουμε 90% διαφορά με αυτούς. Αυτό είναι το μεγάλο. Εγώ δεν τους το χρεώνω σαν αρνητικό να ξέρεις σε κακό. Είναι επιτυχημένη συνταγή στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Καλά, δεν μιλάμε. Δεν κατακρίνω. Στην Αγγλία ή άμα ήμασταν στη Γερμανία θα μιλούσαμε διαφορετικά. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό σου λέω. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Α, μπράβο. 4-1 off. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Να διαβάσετε λίγο την ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης που έβγαλε. Για αυτή την κίνηση που γίνεται για το περιβάλλοντα χώρο, που γίνεται για τα θέματα πάρκινγκ και τα λοιπά. Ο είναι Δήμος. Πολύ σημαντικό για μένα, γιατί βλέπω εδώ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος ή κάποιος άλλος. Στην ουσία, ναι, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων που στην ουσία λέει ότι αυτά όλα που λένε η επιτροπή η δικιά μας που βγήκε, που και εγώ πίστευα κάποια πράγματα, ας πούμε, γιατί την είχα διαβάσει, λέει ότι είναι στο βρόντο. Ναι, πού δηλαδή το, δεν πού ισχύει τίποτα αυτό. Από αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά. Πού το είδες και αυτό. Και να βγάλετε και κάποιον ΑΕ από την Επιτροπή και, και τον Αντιδήμαρχο αν μπορείτε. Ξαναλέω, πού το είδες αυτό. Το διάβασα σε ένα site αθλητικό ότι έβγαλε ανακοίνωση η Αντιδημαρχία του Δήμου Θεσσαλονίκης και λέει ότι
όλα αυτά που λένε, ας πούμε, η Επιτροπή του Άρη, άσε που λένε στην αρχή ότι δεν ήρθαν σε εμάς επάνω στους υποψήφιους δημάρχους κτλ. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση εδώ που στην ουσία λέει... Μια ανακοίνωση ή μια τοποθέτηση που... συγκεκριμένου ανθρώπου. Τοποθέτηση του αντιδημάρχου που ασχολείται με αυτά. Ο οποίος δεν θα είναι αντιδήμαρχος στην επόμενη τέτοια. Εντάξει, δεν θα είναι, αλλά γράφει κάποια πράγματα που λέει ότι αυτά που λένε, με συγχωρείς, είναι... Και επειδή το λένε... Και επειδή το διάβασε την, να σε παρακαλώ, και βγάλει κάποιον. Δεν μου λες πού είναι όμως, πού, σε ποιο site το διάβασε. Δεν θέλω να σε πω τώρα σε ποιο site είναι. Ωραία, το βρήκε. Ωραία, θα το δούμε. Μόλις κλείσει το διάβασε. Διάβασε την, ναι, και βγάλει κάποιον άνθρωπο να μπορείς από την επιτροπή αυτή του Άρη να μας πει τι γίνεται. Γιατί δεν μπορεί εμείς εδώ πέρα να είμαστε μπαλάκι στον Άρη και αυτή να είναι πάντα στον Αφρό. Αυτό ήθελα να πω. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Παπάς, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, από ό,τι διαβάζω, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, περιβάλλονσης και καθαριότητας, με αφορμή δημοσιεύματα και διεργασίες γύρω από την έβρεση χώρων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου Κλειάνης Βικελίδης από ομάδα πρωτοβουλίας, σημειώνει ο κύριος Παπάς ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτός σε προτάσεις δημοτών και προβληματισμούς προσώπων και παραγόντων που έχουν προσφέρει και προσφέρουν στην κοινωνία μας από διάφορους τομείς και θέσεις. Τις σκέψεις, προτάσεις της ομάδας πρωτοβουλίας μαθαίνουμε από συναντήσεις με υποψηφίους δημάρχους και όχι με τη διοίκηση του Δήμου. Για διευκρινιστικούς λόγους σημειώνουμε ότι οι δύο χώροι, οι οποίοι αναφέρονται, δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν ως χώροι υπό την έννοια της πρόσκαιρης στάθμευσης. Συγκεκριμένα, η εγκύτερη περιοχή του ισογήπεδου Χαριλάου σε συμβολή των οδών Παπανασίου και Βούλγαρη, αλλά και εκείνη που βρίσκεται στα τροχιοδρομικά, παρένθεση Οδή Γιάννη Αγγέλου Αναξιμάνδρου, Δημάρχου Παπαδόπουλου, Δημάρχου Γιαννούση Ιερέως Καρατάσιου, Μητροπολίτου Παντελεήμονος 14 Σεπτεμβρίου, δεν δύναται να δώσουν παρόντως κάποια ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα. Ο πρώτος χώρος είναι χαρακτηρισμένος αποκλειστικά ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια πολύχρονη προσπάθεια για την απαλωτρίωσή του από πόρους του Πράσινου Ταμείου και στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε η σχετική μελέτη, ενώ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που εντάσσεται στο σχεδιασμό για την νοτιοανατολική πύλη Πράσινου για να ψυχήσει κουλουπού. Κύριε Παπά. Βάλ το χαλί πίσω, Βασίλη. Κύριε Παπά μου. Αντιδήμαρχε του Αριανού Μπουτάρη, και ο χώρος γύρω από το γήπεδο της Τούμπας δεν δίνεται. Δεν δίνεται να χρησιμοποιηθεί, γιατί ήταν περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βγήκε λοιπόν μία απόφαση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κύριε Παπά μου. Ακούτε, κύριε Παπά μου. Βγήκε λοιπόν μία απόφαση, κύριε Παπά μου, που μπορούσε μετά. 5-1 έχει γίνει το μάτς. Που μπορούσε μετά να χρησιμοποιηθεί. Κύριε Παπά μου, που όταν είναι, κύριε Παπά μου, για τον ΠΑΟΚ τρέχετε και βρίσκετε τον τρόπο να γίνει, αλλά στον Άρη δεν δίνεται, γιατί είναι χώρος πρασίνου. Να το κάνετε κίτρινο το πράσινο, κύριε Παπά μου. Ακούτε, κύριε Παπά μου. Έξαλλο μου τον κάνατε πάλι. Έξαλλο μου τον κάνατε πάλι. Γι' αυτό, κύριε Παπά μου, και εσείς και ο Μπουτάρης θα πάτε να βλέπετε τον ΠΑΟΚ αγκαλίτσα. Άντε, κύριε Παπά μου. Έξαλλο μου τον κάνατε. Κύριε Παπά μου. Που δεν δίνατε, γιατί είναι πρασίνου. Στην Τούμπα που δεν ήταν πρασίνου και ήταν περιουσία του ελληνικού λαού, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρήκατε τον τρόπο, κύριε Παπά μου. Έντε Βασίλη, break. Πώς έχουμε ακόμα, περίμενε. Έχουμε δύο φίλους. Και ώρα, ώρα. Πάμε. Γιατί με αφήνεις να φωνάζεις αφού έχουμε δύο φίλους? Πάμε να φίλε. Ακούσουμε την ώρα και οι δύο φίλοι περιμένουν, επιστρέφουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σου. Το όνομά σου? Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την εμφάνιση που έκανε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, σε όλους τους παράγοντες εκεί που στήσαν την ομάδα. Λεβέντικα, όμορφα, ωραία. Πήγαμε και πήραμε αυτό που έπρεπε. Μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη διατησία. Το πρώτο τους προσόν είναι η τύχη. Εκεί που μουρμούριζαν όλοι, εάν έλυγε, όχι να έβαζε ο Άρης γκολ, να έλυγε 0-0 το ημίχρονο, θα είχαμε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς δεν εκδικούμαστε κανέναν. Την ομάδα μας θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αποδείξαμε ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα, γιατί άμα έπαιζαν τα μπάτζετ δεν θα γινόταν αγώνες, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα λέγανε ο ένας έχει 70 εκατομμύρια, ο άλλος έχει 7, και από τα 7 έπαιξαν τα 3,5 χθες. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Στο Χρύσανθο που είναι πιο μεγάλος φυσικά, ρε Χρύσανθε, εκεί στην Νορβηγία έψιμη δεν υπάρχουν? Υπάρχουν, απλά είχε στείλει ένα αλάνι στον Χάνσεν, το Ρόζεμπορκ Άρης και το Άρης Ρόζεμπορκ,
και σου λέει ο πρώτος είναι αυτός με τα κίτρινα και τα μαύρα. Ε, τι να κάνω. Εγώ ξέρεις τι έμαθα, εγώ ξέρεις τι έμαθα. Ότι δεν πήγε εκεί ο αυτός με τα πιστόλια και πήγε ο Καρυπίδης. Όταν έλεγαν ότι πήγαινε στην Κίνα, πήγε εκεί. Και πήγε σε κάτι χορούς που είχαν κάτι πανηγύρια και πήρε κάτι λαχεία. Νερό, νερό, έστειλε νερό. Σαμαρίνα από τα Γρεβενά. Ένα ωραίο μήνυμα. Βρε, δεν τρέπονται λίγο. Ένα ωραίο μήνυμα που στείλε ένας φίλος στην πρωινή εκπομπή, λέει ότι να πάει να του κάνει δωρεάν ένα Volvo. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι δεν ξέρω αν ευνηδίασε η παρουσία του Άρη τον κόσμο, αλλά είδα πολλούς συναδέλφους σας που κάνουν ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, και πολλούς φίλους μου που κουβέντιασα, αν εξαιρέσουμε έναν ο οποίος ήταν εκτός πραγματικότητας, τελικά πεδείχθη ότι ούτε τον αγώνα είχε δει. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι έδωσαν συγχαρητήρια στον Άρη και τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια και αναγνώριση είναι από τους πρωταγωνιστές, προπονητή του ΠΑΟΚ, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και τον ΑΠΚΟΜ, το σέντερφορ που έκανε τις δηλώσεις, ναι, που είπαν αυτά τα πράγματα. Η ομάδα απέδειξε όταν είναι έτοιμη, έχει ψυχολογία, είναι δεμένη, είναι σαν μια οικογένεια. Και εγώ ήμουν ένας από αυτούς με τον Χρήστο που μιλούσαμε πολλές φορές και λέγαμε να το γυρίσει, αλλά δεν νομίζουμε. Το θυμάσαι, Χρήστανθε? Ναι, και είπα, πολύ ναι. Καλά έκανες και το λες, είναι λεβέντικη θέση γιατί είσαι και επώνυμος, εμείς δεν είμαστε και τίποτα. Αλλά και εγώ μέσα στην ανωνυμία μου βγαίνω και λέω ότι δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Διεψευστήκαμε, ευτυχώς ο άνθρωπος έμεινε, τον στηρίζουμε. Έτσι. Και να είναι καλά την Κυριακή εκεί να πάμε όλοι, έχουμε βέβαια μέρες να τα ξαναπούμε, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δύσκολο παιχνίδι όπως είπε και ο πρώτος ακροατής που πήρε, πολύ δύσκολο παιχνίδι, να παίξουμε συντηρητικά και να χτυπήσουμε έξυπνα εκεί που πρέπει. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια σε όλους. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Εντάξει, αυτή δεν είναι ανακοίνωση του Δήμου, είναι δήλωση του αντιδημάρχου. Ναι, αυτό είναι. Έγινε, αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά στο Δήμο τόσα χρόνια. Άντε. Πάμε να έρθει και κανένας άλλος. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Βλέπετε προβλήματα στον Άρη. Χρήσανθε. Είναι του πράσινου. Είναι του πράσινου, δεν είναι πράσινο εκεί. Ας συνομάτω να μιλήσει. Μα έλα. Εξοργίζομαι. Έλα, Χρήσανθε. Ναι. Δεν μου λες προηγουμένως έπεσε ένα μηγραμμή. Όχι, εσύ το κλείσες. Τι έκλεισα εγώ, ρε. Δεν είπες δεν αυτά. Συγγνώμη, δεν είπες αυτά. Όταν είπα ότι τελείωσα, απλώς ναι. Θα σου έκλεισε η παρένθεση με το παρασκευή. Βλέπεις, Χρήσανθε, πώς εκνευρίστηκες, ας πούμε, με τον τύπο αυτό, με τον αντιδήμαρχο. Ναι. Τον βλέπεις, ναι. Λοιπόν. Να ρωτήσω εγώ λίγο. Ναι. Στη μετάδοση με τη Λαμία δεν σου άρεσε, γιατί όπως είπες δεν αναφερόμουν στο κακό παιχνίδι του Άρη. Χθες άρεσε. Η αναμετάδοση. Ναι, καλή ήτανε. Νίκο, κοίταξε να δεις. Για πολλούς λόγους δεν μπορώ να βρίσκομαι να είμαι στο γήπεδο αυτή την περίοδο. Ναι. Τον αθλητισμό, αγόρια μου, έτσι σαν συμβουλή, δεν τον ζεις ούτε από την αναμετάδοση ούτε από την τηλεόραση. Όταν τον μέσα στον αγώνα, μέσα, εκεί στο γήπεδο. Εκεί ζεις, ας πούμε, τον αθλητισμό, εκεί τον βλέπεις. Έξι, όχι, τι έχεις ολυμπιακό. Δεν ακούω αναμετάδοση, ναι. Ακόμα και από εσάς, κανένα σχόλιο. Βάζω μόνο, ξέρω περίπου την ώρα που τελειώνει το μάτς με τις καθυστερήσεις, να ακούσω μόνο λοιπόν αποτέλεσμα. Κοιτάζω λίγο από το τάμπλετ από εσάς, Πρεσάρης, και από το άλλο του, από εσάς, όλα Μπαοτάρης, και βλέπω, ας πούμε, λοιπόν κάποιες, και βγάζω λοιπόν συμπέρασμα, δεν χρειάζεται με την πείρα που έχω. Η ομάδα πήγε καλά. Δεν πήραμε ισοπαλία, μας πήραν την ισοπαλία, μας πήραν την ισοπαλία στο κύπελο και κάνανε μία fake νίκη στον πρώτο γύρο. Τρία παιχνίδια θα έπρεπε να είναι 3-0 υπέρ του Άρη. Αυτή ούτε μισό πόντο, καλά, όχι 3-0, αλλά ούτε και μισό γκολ έπρεπε να βάλουν. Αλλά τι ήσουν ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των αγώνων, ήσουν, ναι. Η κατέμο η τύχη όμως, που 50 χρόνια είναι. Γιατί κάτι τέτοιο έχω και εγώ να είμαι στην προσωπική μου ζωή. Να είμαι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που, ξέρω εγώ, φοράνε χαϊμαλιά και ασχολούνται με σολομονικές και με προκαταλήψεις. Αλλά κάποια στιγμή βλέπεις, ας πούμε, αυτό που λέει και η λαϊκή παροιμία. Το αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα ποτέ δεν είχε την τύχη. Γιατί όσο θυμάμαι ακόμα, το σουτ με τη Ξάνθη στο εσωτερικό δοκάρι του Μαρτίνες και η μπάλα να βγει έξω, που στις 99 φορές
από τις 100 να χτυπάει έτσι μπαίνει μέσα και όμως εσένα βγήκε έξω. Εν πάση περιπτώσει η ομάδα να με πάει καλά, το παιχνίδι τελείωσε, έχει στην ΑΕΚ, δείχνει ότι ο Παντελίδης και μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί η άποψή μου είναι διατυπωμένη χρόνια ότι δεν θέλω Έλληνα προπονητή, χρόνια, και δεν το λέω τώρα, εύχομαι ο Παντελίδης να με διαψεύσει, να με διαψεύσει, να δείξει προσωπικότητα, να μην ανεχθεί στο έργο του παρεμβολές, γιατί από κάποιους Έλληνες αυτό λείπει, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να μην γίνει κολοτούμπας. Να μην γίνει κολοτούμπας. Δείχνει ότι περνάει αυτό που θέλει, έχει το υλικό και κάτι χρήσαμε λίγο στην κριτική σου περί Διαμαντόπουλου και Καρυπίδη για τις μεταγραφές. Δηλαδή δεν θέλω να βγάλω το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική. Μόχι, όταν είναι αυτό. Καλά πρέπει να πούμε το τα καλά, όταν γίνονται λάθη πρέπει να λέμε τα λάθη. Έτσι. Δηλαδή να μην μιλάμε. Υπήρχε δηλαδή προγραμματισμός για τον Ιανουάριο μεταγραφές. Πρέπει να υπήρχε κάποιος, έτσι. Κατά την προσωπική μου άποψη άργησαν πολύ. Και στήχησε στην ομάδα ίσως. Με τον Πανετολικό ήταν μέσα στον Ιανουάριο που χάσαμε. Για πες μου λίγο. Δεκέμβρη. Θύμισέ μου. Τώρα βλέπω τον κύριο Γιώργο Σαββίδη που τάγκαρε τον Αλέξη Τσίπρα στη φάση με το offside. Να πω απλά ότι όλοι ταγκάρουμε τους κολλητούς μας και τους φίλους μας στις φωτογραφίες μας. Έτσι και ο Γιώργος τάγκαρε τον Αλέξη. Ναι. Για πες μου λίγο να με τον Πανετολικό να με που χάσαμε στον Ιανουάριο μέσα δεν ήταν. Δεκέμβρη. Δεκέμβρη ήτανε. Ναι. Δεκέμβρη, έτσι ωραία. Λιβαδιά, δηλαδή θέλω να πω ότι οι μεταγραφές θα πρέπει αυτές ας πούμε, που έγιναν θα πρέπει να είχαν τελειώσει το Δεκέμβριο μήνα και με τον Ιανουάριο που έχει δικαίωμα να παίξουν έπρεπε ήδη αλλά να ήταν μέσα στην ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως το λες αυτό. Αν έχεις μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Έτσι Νίκο, αλλά θέλω να πω ότι μετά βρέθηκαν τα λεφτά. Να μην λέμε δηλαδή ότι κανένας δεν κατηγορεί κανέναν. Αλλά η κριτική πάντοτε θα γίνεται καλόπιστη με γνώμονα λοιπόν ας πούμε το συμφέρον του Άρη. Κάτι, δεν είναι μόνο το κομμάτι των χρημάτων, αλλά τέλος πάντων. Okay. Να είσαι καλά. Δύο λεφτά, μισή να με πληροφόρησε ακόμα και τελειώνω. Με αυτή την έρθασουμε, τι θα γίνει ρε παιδιά. Τι είναι, τι που θα πάει αυτό δηλαδή το βιολί. Συμφλήγη του Σουνιέτ. Και εγώ την πληρώνω. Και εγώ την πληρώνω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τι θέλουν. Καλείς και διαμαρτύρεσαι σε αυτούς. Ξεκάθαρα. Ναι. Για να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αντίδραση από το. Όχι, αντιλαμβάνονται. Αν καλείς και κάνεις συγκεκριμένα προβλήματα χωρίς αφορισμούς, υβριολόγιο, οτιδήποτε άλλο, το καταλαβαίνω. Άκουσε με λίγο να με. Δυο λεφτά. Άκουσε με. Όποια κυβέρνηση βγαίνει να με λοιπόν, την άλλη ώρα είναι όλοι οι εγκάθετοι μέσα. Χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Αλλά κάπου όμως, γιατί πληρώνω κι εγώ, κάπου ρε φίλε να με κρατήσει, να με κάποια να με λοιπόν ισορροπία. Δεν αλλάζουν ρε φίλε. Εγκάθετοι είναι όλοι μέσα εκεί. Σήμερα είναι αυτή, αύριο θα βγει μια άλλη κυβέρνηση, να θα μπουν άλλοι πάλι τα ίδια. Να σε καλά και να πάμε χρόνια και στον επόμενο. Πράγμα. Να σε καλά. Και κάτι ακόμα. Στην Αθήνα πλακώθηκαν οι Παναθηναϊκοί, έχουν ένα συμβούλιο και κάνανε μπούκα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, τώρα το έμαθα. Στην Αθήνα να είμαι κάτω. Α, δεν πως βγήκα να δημοσίευμα. Ναι, και όλα αυτά λόγω της κατάστασης και των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο επόμενος Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Απόλυτη δικαίωση. Καλύτερός σας φίλος ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και τον ταγκάρε τις φωτογραφίες σας. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά λες κάτι τέτοια πριν βγω στον αέρα και. Τι να κάνω, ρε φίλε. Βγάζει φωτογραφία ο Γιωργάκης και ταγκάρει τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Καραπαπάς έχει ταγκάρει το Καρυπίδι όταν βρεθήκανε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν έχει ταγκάρει. Μίλες ποτέ. Ποτέ. Ξέρεις ότι πάντα μαλώνουμε, είμαι παοξής, αλλά πάντα τα βρίσκουμε στο τέλος. Ναι, αλλά δεν τον έχει ταγκάρει. Θα σου στείλω τώρα, μη μου λες ποτέ. Και τι έγραφε. Τίποτα, ταγκάρε απλώς Καρυπίδι. Το ίδιο Καρυπίδι στην φωτογραφία του. Και τι σε τι πράγμα. Τίποτα ρε, ήταν μαζί στο γήπεδο και το τάγκαρε. Τι σημασία έχει, την έκολη. Πού είναι φίλε, στείλτε μου να τη δω, να τη βάλω κι εγώ. Θα σε στείλω. Ωραία. Θα σε στείλω. Εγώ λέω δεν τον έχει ταγκάρει. Εγώ λέω ότι τον έχει ταγκάρει. Εγώ λέω δεν είναι καν φίλη στο Instagram.
Καλά, εντάξει. Τους έχω ψάξει όλους τους φίλους του Καρυπίδη, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κοίτα, σήμερα κιόλας τους έψαχνα. Για συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να βγάλω την καλή μου πλευρά, μην με τρελαίνεις. Βγάλει. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτές, για τους συνοπαδούς μου μιλάω. Ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ παθιασμένα. Δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει offside, αυτά είναι βλακίες. Αν θέλεις να κερδίσεις και μπορείς, κερδίζεις. Δεν γίνεται μια ζωή με την κολοφαρδία. Όλο το πρώτο γύρο με την κολοφαρδία. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Παραδόξως σωστά μιλάς. Εγώ τουλάχιστον στη θύρα που είμαι, μετά το τέλος του παιχνιδιού, το 80% των γύρω-γύρω από μένα έλεγαν ότι έπαιξε καλύτερα. Ο Άρης και το πήρε. Έχεις καλύτερη ομάδα. Λέω, δεν έπαιξε καλύτερα. Πώς το κάνουμε, ρε φίλε. Όσο για τον φίλο τον προηγούμενο που είπε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε μια fake news στο Βικελίδης, ναι. Να του πω ότι κέρδισε ένα πέναλτι που ήτανε και το έβαλα, κέρδισε ένα πέναλτι που ήτανε και το χάσες, και στο 83 έβαλε γκολ ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει 500.000 το μήνα. Πόσο fake μπορεί να... Το ήτανε το δικό σου πέναλτι, διαφωνούμε, αλλά τέλος πάντων. Για ποιο λόγο διαφωνείς? Γιατί δεν είναι πέναλτι. Για τον ίδιο λόγο που δεν το έδωσε προχθές με τον Πανιόνιο στον Άρη. Λέγοντας μάλιστα. Τρία τέτοια χέρια έχουν κάνει παίχτες του ΠΑΟΚ και ορλίζει ότι δεν δόθηκε πέναλτι. Σωστά. Και γιατί δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Όπως και το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ προχθές του Μπίσασβαρ, η ίδια φάση και χειρότερη, γιατί εκεί τον βρίσκει κιόλας. Είναι ο Μάτος με τον Γκάμα που δεν δίνει ο Σιδηρόπουλος το πέναλτι. Και λέμε περίμενε, γιατί. Περίμενε. Όταν παίχτης του ΠΑΟΚ κάνει ακριβώς το ίδιο χέρι και δεν το δίνει ο διαιτητής, βγαίνεις και λες δεν έδωσε πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ. Με βάση τη λογική ότι το ίδιο πέναλτι το έχει δώσει υπέρ του. Ωραία, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι είναι πέναλτι αυτές οι φάσεις. Όχι. Άσχετα αν το έδωσες. Όχι, λέω ότι και στις δύο δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτή είναι η άποψη. Γιατί ότι δεν είναι. Ποιο ήταν μόλις το κάνει το χέρι, δεν είδα να διαμαρτύρεται. Με βάση τον κανονισμό της UEFA και την οδηγία της UEFA, δεν είναι. Με βάση τον κανονισμό της UEFA, επειδή τα πάντα γίνονται. Πρώτα βγαίνει ένα παραθυράκι και μετά βγαίνει ο νόμος. Καλά, αυτό υπάρχει. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Για τον Τζανακάκη που λες ότι χτυπιότανε επειδή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το έδωσε, να ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι χτυπιότανε επειδή κατάλαβα. Εγώ ότι ήταν επειδή τον ρώτησα, μου έδωσε αυτή την απάντηση. Η κρίση του διαιτητή είναι αυτό που λες. Όπως και η κρίση του διαιτητή αύριο μεθαύριο θα λέει ότι το VAR είναι ή δεν είναι. Έτσι. Γιατί πάντα στο τέλος είναι η κρίση του διαιτητή. Και ο διαιτητής, ας πούμε, λοιπόν, στην Ισπανία. Με VAR έδωσε αυτό το πέναλτι στη Ρεάλ. Που έδωσε, δεν ξέρω να το είδες. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα παιδί, το οποίο το στέλνω από την πρώτη γυμνασίου στα καλύτερα φροντιστήρια, ναι, το στέλνω στα καλύτερα σχολεία, ναι, και δεν περνάει στο πανεπιστήμιο, ναι, δεν μου φταίει το παιδί του γείτονα που δουλεύει στο νυχτερινό, που δουλεύει και πηγαίνει νυχτερινό και περνάει σε κάποια σχολή. Σωστό. Και βγαίνω στη γειτονιά και λέω ότι δεν έπεσαν τα σώσ και το παιδί μου. Σε αντίθεση με το 99% των αρθρογράφων, δημοσιογράφων και συνοπαδών σου που έχουν διαφορετική άποψη από σένα, αυτό ισχύει που λες. Εγώ δεν νομίζω ότι των οπαδών το 99% έχει διαφορετική άποψη από μένα. Τον αρθρογράφων εντάξει, ο καθένας. Αυτών που εκφράζονται τουλάχιστον δημόσια. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν εκφράζεται. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες. Τέλος πάντων, ωραίο παιχνίδι. Να είσαι καλά. Έχουμε φίλους Αριανούς, συγγενείς Αριανούς. Πάγαμε το πείραγμά μας. Τελείωσε, πάμε για άλλα. Έτσι. Πάντως με τον βαθμό χθες πήρες το πρωτάθλημα, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Μετά βγαίνουν και λένε εσείς δώσετε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όπως με τον μπάσκετ πριν από κάποια χρόνια που λέγατε ότι σώσατε τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι και αυτό. Άντε, γεια σας. Έγινε, bye. Να καλά. Πόσο έχουμε ακόμα, ο 164, Βασίλη. Ο 164 εμφανίστηκε, το πρωί ήταν εξαφανισμένος και μας γράφει ότι έγραψα, λέει, ότι του Βέρμπλουμ ήταν offside. Φυσικά. Τότε που γράφατε εσείς ότι για λίγα εκατοστά δεν γίνεται να ασχοληθείτε. Αλλά μόλις το φάγατε, να ξέρεις 164, ό,τι μου γράφεις είναι μπούμενα στο κεφάλι σου. Ό,τι και να μου γράφεις. Τότε λέγατε, καλά ρε, λίγα εκατοστά μπροστά ήταν ο Βέρμπλουμ και θα σχολιάσουμε τη συγκεκριμένη φάση. Και τώρα το στέλνετε μέχρι και τάξη στον Τσίπρα. Μέχρι και ταγκάρισμα τον Τσίπρα κάνετε. Λοιπόν, επειδή έχουμε και το διάλειμμα των 6,5 είναι η τρίτη. Πάμε, άσε που επεξηγείς κιόλας. Άσε από εδώ τώρα. Ο φίλος ο οποίος έστειλε το πρωί μήνυμα για ειστήριο θα το δώσουμε αύριο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Επόμενος, Βασίλη μου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Επειδή το χθες είναι χθες και το αύριο είναι αύριο, τελείωσε το χθες και πάμε για το αύριο. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν
συναριανό, κανέναν ομοειδεάτη να πει ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο το Σάββατο, 7.30 παίζουμε. 7. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο το Σάββατο. Κόψτε κάτι από τα προσωπικά σας και ελάτε στο γήπεδο. Παιδιά, το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο και μετά το βράδυ όποιος θέλει το ξαναβλέπει στην ΕΡΤ, γιατί το δείχνει το βράδυ. Μην κάτσετε στην τηλεόραση να το δείτε. Μην γεμίσετε τα καφενεία και τις καφετέριες. Καθίστε να το δείτε μετά. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο οπωσδήποτε. Και ίσως να είναι ουτοπία που το λέω, αλλά δεν είναι ακριβό, ρε παιδιά, το εισιτήριο. Κόψτε κάτι άλλο και ελάτε στο γήπεδο. Αυτά. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. 5-1 στο 79 είναι το μάτς για όσους παίζετε στοιχημένο. Over 5,5. Μια χαρά. Πολύ καλό. Επόμενος. Goal, όλα. Πάει και επόμενος. Τον κατακριούργησες. Τελευταίος τώρα. Τελευταίος τώρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας, εσείς είστε. Έλα. Έλα. Πού να έρθω. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Εφνιδιασμό φάγαμε. Χρήσανθε. Ναι. Τι είπες, πήρε τον βαθμό ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Με αυτόν τον βαθμό, ρε φίλε, ναι. Και στο τέλος γουχάρα, ναι. Ναι, έντονα. Είμαι. Ενώ πήραν τον βαθμό, ναι. Γιατί, μισό λεπτό, αυτό δεν το έχω ακούσει σήμερα όλη την ημέρα. Εδώ γουχάρα στο 30, ρε. Αυτό δεν το είπε κανένας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη νίκη χθες του Άρη είναι που, αυτό το πράγμα που έγινε στο 90. Και όπως έγραφε όλη την ημέρα και στους φίλους μου και στο Λίμπερο, το έστειλα σε μήνυμα και τα λοιπά, ότι ο Άρης πήγε στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ του πήρε το Χ. Έτσι είναι. Μα το είπε ο παίκτης του. Ο ΑΚΠΟΜ δεν είπε είμαστε χαρούμενοι που δεν χάσαμε. Το είπε, δήλωσε, το βάλαμε. Γεια σου, ξέρουν αγγλικά, Χρήσανθε. Σωστό. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ποιος δεν ξέρει αγγλικά. Κάτι μπαστούνόβλα, κουσάρι. Καλά, εντάξει. Έχει, γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα, δηλαδή με συγχωρείς. Εδώ ο Κάκος, ρε φίλε, χθες είπε ότι είναι πέναλτι. Με την εικόνα. Βλέπεις την εικόνα και λέει είναι πέναλτι. Μέχρι ο Κατσουράνης τρελάθηκε και βλέπω, πρόσεξε όμως, για να δεις και τι είναι επικοινωνία. Ο Κατσουράνης ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ. Μέχρι πρότινος ήταν όταν λέγεται την εκπομπή και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που είναι στην εκπομπή και τα λοιπά, του Open, του Ιβάν και τα λοιπά. Τώρα που είπε κάτι αρνητικό ο Κατσουράνης για τον ΠΑΟΚ, τον πιάσανε όλοι φίλε και τον περάσαν πριν ο Κορδέλα. Γι' αυτό ακριβώς. Την επόμενη λοιπόν φορά που ο Κατσουράνης θα σκεφτεί να πει και θα πει άσε ρε μην μπλέξω τώρα, τι να ξαναλέω και τα λοιπά. Μια χαρά τα λέει ο Τάσος Κάκος για τη διαιτησία που δεν έχει βρει μία φάση υπέρ του Άρη 135 αγωνιστικές. Γι' αυτό ακριβώς για την επικοινωνία, επειδή μέσα στη χρονιά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, Χρήσανθε, που αν ήταν από αντίθετες πλευρές θα το είχαν τεντώσει το σκηνή πάρα πολύ. Μα λέει ο Λουτσέσκου, πείτε μου λέει μία φάση που ευνοήθηκε φέτος ο ΠΑΟΚ. Βιερίνια, με Λαμία. Να τη μία φάση. Τζανακάκης, πέναλτι που δεν υπάρχει. Δύο. Βέρμπλουμ, το γκολ στο κύπελο. Τρεις. Πέναλτι Πρίγιοβιτς. Τέσσερις. Αμέσως είπα 4-5 φάσεις. Ναι, υπάρχουν και 3-4 φάσεις που έχει αδικηθεί. Όντως, φέτος, δηλαδή σε σχέση με άλλα χρόνια, δεν υπάρχει μία ομάδα η οποία να ευνοείται. Όπως ήταν ο Ολυμπιακός, δε φίλε, τα προηγούμενα χρόνια. Όλα ήταν υπέρ του. Τώρα υπάρχουν διάφορες τάσεις στο πρωτάθλημα. Είναι 2-3 οι ισχυροί. Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και πολλές οι 52 ενώσεις με τους καλούς διαιτητές. Το είπε το πρωί και σε παραδέχτηκα εκεί πέρα. Γιατί κάποιος σου είπε ότι ο Άρης πήγε μέσα στην Τούμπα, ξέρω εγώ, και έπαιξε μπάλα. Και του απάντησες, ας πούμε, ότι δεν είναι παράρτημα. Ναι, φυσικά. Ναι. Λίγο σε επικοινωνιακό έχουμε πρόβλημα, Χρήσανθε. Καλά, σε πολλά έχουμε θέματα και προβλήματα, αλλά το επικοινωνιακό, καλός ή κακός, απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Ας τρώσουμε όλα τα υπόλοιπα εμείς, ας φτιάξουμε τις ακαδημίες μας, ας φτιάξουμε την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19, να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία, ας οργανώσουμε
το γήπεδό μας, γιατί έχουν γίνει πολλά στο γήπεδό μας, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα, να οργανώσουμε το εμπορικό. Τα είχαμε πει και κάποια στιγμή εκτός αέρα, θυμάσαι που είχα πάρει τηλέφωνο. Να οργανωθεί το εμπορικό τμήμα, είπε ο κύριος Καρυπίδης ότι υπάρχει πρόσληψη της κυρίας αυτής στο εμπορικό, να το δούμε και στην πράξη σιγά σιγά. Και υπάρχει και το επικοινωνιακό μετά. Εάν αυτή η Γιούχα εχθές του Τελίτσες μέλλοντα πρωταθλητή, έτσι, ήταν ανάποδο σκηνικό με, από την πλευρά μας με τόσα χρόνια, με τραχτέρ, με κοροϊδία, με χλεβασμό κτλ. Και ερχότανε και παίρνανε χείς στο Χαριλάου, σήμερα η Τούμπα και χθες ήταν φωταγωγημένη και δεν θα μιλούσαν για 50 άτομα χθες που πήγανε στο γήπεδο και καλά υποδεχτήκαν. Ναι. Καλά δεν πήγανε 50 άτομα. Γιατί εσείς τους βγάλατε, κύριοι, να πούμε, με αυτά που κάνανε τόσα χρόνια. Όταν χλεβάζετε, θα κάθεστε να πούμε, θα υπομένετε και κάποια πράγματα. Ήταν στο Ναός τα παιδιά και πήγανε και τους αυτοί που ήταν εκεί στο καφέ. Χρήσανε, είναι απόλυτα κατανοητό. Το καταλαβαίνω, γιατί στο γήπεδο θα γινόταν ο πανικός. Εγώ δεν βρήκα τραπέζι, πήρα την προηγούμενη Τετάρτη πήρα και δεν ήταν όλα κλεισμένα. Τετάρτη, λέω, εντάξει. Αυτοί που ήταν και βλέπανε στο γήπεδο το μάτς, βγήκαν και χειροκρότησαν την ομάδα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα το ξανακάνουμε. Άντε, κλείσε. Δηλαδή τώρα, για άνω, μα θέλουμε αυτό ακριβώς το επικοινωνιακό. Δεν θα πέσουμε και σε αυτή τη λούπα. Εννοείται. Για να είσαι καλά. Και της Παναγίας. Να είσαι καλά. Για τον προηγούμενο δεν θέλουμε εισιτήριο. Κύριος, έχουμε διαρκείας. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Αυτό το μάτς που μου έδειχνες είναι καθαρά Δευτέρα. Κυριακή. Είσαι σίγουρος. 10 είναι, ρε. Τώρα θα με τρελάνεις. Περίμενε. Μην κλείσεις, ρε Καβαδία. Λοιπόν. Την άλλη μέρα είναι καθαρά Δευτέρα. 10. Όχι, δύσκολο. Τι δύσκολο. Καθαρά Δευτέρα είναι την άλλη μέρα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, βλέπω. Ευχαριστούμε. Θα παραφέρω ακόμα ένα διπλό, δηλαδή. Πού να τρέξεις τώρα στην Αθήνα. Όχι. Ευχαριστούμε. Γιώργος Ματζιούκης, ώρα για μπλε. Ακολουθεί αμέσως τώρα.